Καταρχάς, ευχαριστώ που είμαστε εδώ και συζητάμε σήμερα. Για μένα μεγάλη τιμή. Μια ωραία Κυριακή. Πόσο χαλαρή είναι η Κυριακή και πόσο χαλαρές είναι οι μέρες σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί στη δίνη της επικαιρότητας εδώ το τελευταίο διάστημα και ο οποίος γυρίζει στην Ελλάδα από ό,τι έχω μάθει και ο οποίος έχει και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αν μου περιέγραφες ένα 24ωρο, τι θα μου λέγεις? Θυμάμαι τουλάχιστον 2-3 ώρες. Οι νύχτες για μένα είναι ότι μιλάω μαζί με άλλες χώρες με πάρα πολλά πράγματα που έχω να κάνω. Και όλη την ημέρα έχω ένα τεράστιο πρόγραμμα όσον αφορά σε πάρα πολλά γραφεία. Κεντρικές που τώρα φτιάχνουμε τις περιφερειακές διοικήσεις μας. Φτιάχνουμε 9 περιφερειακές διοικήσεις στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλα κτίρια για να διοικηθούν όλους αυτούς τους όγκους των γραφείων σαν κεντρική σκηνή. Και φυσικά έχουμε και υποκαταστήματα των κεντρικών προσώπων. Μια τεράστια αγροφόρος η οποία θέλει μεθόδευση σε μια τεράστια αλλαγή σκέψης πέραν των καθιερωμένων και όλων αυτών που συμβαίνουν. Δώσε μου μεταξύ μεγέθους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Πώς είναι τα γραφεία σας αυτή τη στιγμή και πώς είναι και τα στελέχη σου και αν έχεις τα στελέχη που χρειάζονται για να τα στελεχώσεις αυτά τα γραφεία. Το ζήτημα είναι ότι είναι τόσο καινούργιο αυτό που γίνεται. Δεν είναι μια πολιτική κίνηση όπως τις άλλες που ξέρετε. Θα δείτε ότι σε οποιοδήποτε πολιτικό γραφείο βρεθεί ένας άλλος πολίτης. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στο γραφείο του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ένα προσπέκτους, το οποίο δηλώνει ότι εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία. Ελάτε, νέοι δρόμοι, θα έχουμε πρόγραμμα. Ελάτε, θα δουλεύετε στα γραφεία ένα ρουσφετολόι. Ελάτε να ψηφίσετε εμάς για να είμαστε κυβέρνηση και να διώξουμε τους άλλους. Έτσι κινείται το πολιτικό καθεστώς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στα δικά μας γραφεία όμως δεν έχει ούτε τη λέξη ελάτε να μας ψηφίσετε. Στα δικά μας γραφεία λοιπόν έχει μια τεράστια διαδικασία το τι έχει γίνει στην Ελλάδα, το πώς είναι το σύνταγμά μας, το πώς είναι η ανεξάρτητη αρχή η οποία τώρα βγήκε και έχει πάρα πολύ δουλειά, το πώς έχουμε θεσμοθετήσει τα καταστατικά μας και τα γραφεία. Μιλάμε για μια πολύ καθαρή ελληνική απελευθερωτική κίνηση όλου του καθεστώτος. Θα μιλήσω από το 1841 και μετά. Δεν θα μιλήσω ότι τώρα πάμε να φύγουμε από τα κόμματα. Έχω πει και άλλη φορά ότι τα σημερινά κόμματα είναι οι συμμορίες του παρελθόντος. Αν θυμηθείτε, είχα αποτέλεσμα όλα τα κόμματα στην Ελλάδα τότε. Ήταν φιλορωσικό, φιλοκαντικό, φιλοκαντικό, αμερικανόφιλο. Αλλά ποτέ κανένα ελληνικό. Οι ίδιες συμμορίες σήμερα τις έχουμε στο κεφάλι, πολύ δογματισμένες αυτή τη φορά, με πολύ μαύρη μασονία, με σκοταδισμό, με υπόγειες διαβάσεις. Με σύνταγμα το οποίο καταστρατηγείται και γίνεται ό,τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό και ό,τι νόμο βλέπετε δεν έχει κανένα στάθος. Δηλαδή, σήμερα οι νόμοι που βγαίνουν δεν υπάρχει ένας μπούσουλας, ένας στάθος. Πώς βγαίνει ένας νόμος? Mm-hmm. Ο καθένας ή κάθε ομάδα ανθρώπων επηρεάζει τους βουλευτές ή αν το θέλετε τους κυβερνώντες, οπότε περνάει οποιοδήποτε νόμος. Μην πας εκεί γιατί θα σε ρωτήσω πολύ αναλυτικά στην πορεία ποιες είναι οι θέσεις, οι βασικές θέσεις. Θα το δούμε, αλλά πρέπει να τεκμηριώσω για να δείτε τι είμαστε εμείς. Άρα εμείς έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο αξιακό. Το οποίο έχει 33 πρωτόκολλα, το οποίο είναι τη ύπαρξη αντιμετώπιση, τη δημιουργία και τη ζωή μα. Mm-hmm. Και από εκεί θα απορρέουν και έτσι που κινούμαστε, αλλά και ο τρόπο που ανοίγουν τα γραφεία. Γι' αυτό τα γραφεία δεν είναι του Αρτέμι Σόρα. Κακώ. Αν θέλετε, θα πω και αυτό. Η φωτογραφία μου απ' έξω ξέρετε γιατί είναι. Γιατί όταν ξεκίνησα την Ελλήνων συνέλευση, επειδή το καθεστώ με κυνηγάει πάρα πολύ παλιά, και όχι τώρα που γνωρίσατε εσεί, mm-hmm. Το καθεστώ με κυνηγάει σχεδόν από την ώρα που γεννήθηκα. Οι λόγοι είναι δικοί του και το καθεστώ δεν είναι μόνο αυτά τα ανθρωπάκια που βλέπετε τώρα. Είναι πολύ πιο βαθύ καθεστώ. Έχει πολλές διαβαθμίσεις μέχρι το τέλος της αρχηγίας και της ηγεσίας τους. Έτσι, όταν ξεκίνησα την Ελλήνων Συνέλευση, βγήκαν άλλα 10 Ελλήνων Συνέλευσης κόμματα, κινήματα, οπότε άρχισαν και μπερδεύαν τον κόσμο. Γι' αυτό έβαλα τη φωτογραφία. Για να καταλάβει ένα στο αυθεντικό. Σωστά, διότι είχαμε, τότε αν θυμάστε, είχαν γίνει τουλάχιστον 10 κινήματα Ελλήνων Συνέλευση, Ελλήνων Ελλήνων. Οπότε καθιερώθηκε για να ξέρουμε, επειδή η κίνηση πρώτη ήταν ο Αρτέμις Σόρας με το, ψήφισμα. Αν θυμάστε ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε μαζέψει, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 2,5 εκατομμύρια υπογραφές. Και έπειτα έγινε το ΕΣΥ. Πρώτη κίνηση ήταν μόνο αναγνωριστική στην Ελλάδα, το πώς σκέφτεται ο Έλληνας, το τι θέλει ο Έλληνας να κάνει, και σε μια τεράστια κίνηση ένωσης. Μετά πήρε σάρκα και ωστά και ξεκίνησε το ΕΣΥ. Και το ΕΣΥ τώρα, ως κεντρική ΕΣΥ, δεν έχει μέλη. Άρα όταν ακούσει εγκληματική οργάνωση του ΣΟΡΑ και εγκληματική οργάνωση του ΣΟΡΑ τα γραφεία, όταν ακούσει σπάσα του ΣΟΡΑ το γραφείο, είναι επειδή τρέχει η γλώσσα σας. Ο ΣΟΡΑς δεν έχει κανένα γραφείο. Ουσιαστικά δεν έχω την προσωπικό γραφείο. Κάτσε, αν θα θέλεις αύριο να κατεβείς εκλογές και εγώ θέλω να γίνω μέλος του κόμματος, δεν θα γραφτώ κάπου. Μα γιατί δεν γίνει κόμμα. Δεν γίνει κόμμα αυτό. Αυτό είναι ένας φορέας. Θα το πούμε αργότερα για τα σχέδια σου για τις εκλογές, αλλά το ακούω και το έχω διαβάσει και το έχεις πει ότι το έχεις στο μυαλό σου. Άρα, εγώ που θέλω να εγγραφώ, για παράδειγμα, δεν πρέπει να εγγραφώ κάπως. Ναι, εγγράφεσαι στο τοπικό σου γραφείο, στην έδρα που μένεις ή όπου θέλεις να πας, σε γραφείο τοπικό. Δηλαδή, η εσύ
οι αλληλοσυνελεύσεις είναι τοπικοί οργανισμοί. Με αφημί δικό τους, με οικονομικά στοιχεία δικά τους και με συμβούλια δικά τους. Το κάθε γραφείο είναι ξεχωριστός οργανισμός. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει πολλά γραφεία όπως είναι τα κόμματα. Αν θέλετε να ξέρετε, ο φορέας δεν έχει και κανένα μέλος. Ο φορέας φιλοξενείται, αν το θέλετε, στα γραφεία της Ελληνοσυνέλευσης. Ουσιαστικά είναι δύο. Είναι η Ελληνοσυνέλευση κεντρική, η οποία μέλη της είναι όλοι οι οργανισμοί ελληνικοί της επικράτειας και του εξωτερικού. Δηλαδή δεν έχει φυσικό πρόσωπο η ΕΣΥ. Έχει τα μέλη της, είναι οργανισμοί ελληνικοί, στο ίδιο περιστατικό, στην ίδια βάση, στο σκοπό και στο στόχο. Mm-hmm. Που διοικούνται αυτόνομα, δηλαδή το κάθε γραφείο έχει ταμείο. Ένα γραφείο πάει πολύ καλά, άλλο να μην πηγαίνει. Η κεντρική διοίκηση κοιτάει να πηγαίνουν όλα καλά βάσει καταστατικού και κανόνων. Κατάλαβα και το κρατάω λοιπόν ότι έχουμε μια αυτόνομη διοίκηση σε κάθε γραφείο και αυτά όλα δεν συντονίζονται κεντρικά και δεν ανήκουν σε σένα όπως το ξεκαθάρισα από την αρχή. Ανήκουν στους Έλληνες, αυτό είναι μεγάλη σημασία. Τώρα το ότι εγώ προεδρεύω τη κεντρική ΕΣΥ, αυτό είναι το νομικότερο. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποιο καλύτερο πρόεδρο ο οποίο μπορεί να καταφέρει καλύτερα αποτελέσματα, η θέση μου δεν είναι. Αν μπορεί να φύγω οποιαδήποτε ώρα και οι Έλληνες και τα γραφεία, αν το θέλετε, να ψηφίσουν έναν καλύτερο. Έναν ανώτερο, ένα μορφωμένο, γιατί μπορούμε και λίγο αμόρφωτο, ξέρετε, όπως λέμε, τα ζωντόβολα. Οπότε δεν πειράζει. Αλλά και στο φορέα, αν το θέλετε, πάλι, ξέρετε, ο φορέας δεν είναι του Σόρα. Ο φορέας είναι των Ελλήνων. Δηλαδή, έδωσαν διαταγή στο Σόρα τα γραφεία κατόπιν συμβουλίου να ανοίξω το φορέα όταν ήταν τότε 110 γραφεία. Δηλαδή, 110 γραφεία υπάρχουν οι επιστολές που διατάζουν εμένα και μου λένε. Πρέπει να ανοιχτεί ο φορέας Ελληνοσυνέλευσης στον Ελλήνο. Λειτουργεί λοιπόν αυτόνομα κάθε φορέας και από εκεί και πέρα έχεις εσύ την προεδρία σε αυτή τη φάση και μπορεί αύριο μεθαύριο, όπως είπες, να υπάρξουν εκλογές και να υπάρχει κάποιος άλλος. Καταρχάς, να ξέρετε για κάτι άλλο, ναι. Το οποίο θα το δηλώσουμε, αλλά αν ήσασταν λίγο κοντά μας, θα βλέπατε χιλιάδες άλλα πράγματα και θα είχαν φύγει πολλές παρεξηγήσεις που γίνονται στον κόσμο. Ωραία. Πάμε να λύσουμε λοιπόν, παρεξηγήσεις. Περίμενε λοιπόν. Άρα λοιπόν, αν ένα γραφείο έχουμε κλείσει στην Ελλάδα τα γραφεία. Στην Κρήτη είχαμε κλείσει, θυμάμαι, δύο. Υπήρχε μια κυρία η οποία υποσχέθηκε να είναι. Βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι καινούργια γραφεία μπορεί να ανοίξετε εσείς αύριο. Έρχεται ένας και λέει: τι πρέπει να κάνω για να ανοίξω γραφείο, γιατί για να έρθεις και να γίνεις βουλευτής στη δικιά μας τη διαδικασία, στην Ελληνοσυνέλευση, εδώ είναι ένα περίεργο και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορώ εγώ ως πρόεδρος και κανένα διοικητικό μέλος του οργανισμού να πει: ο κύριος Αντώνης θα κατέβει βουλευτής στη Γλυφάδα και θα τον ψηφίσετε. Εμείς απαγορεύεται να το κάνετε. Μάλιστα. Στο σύστημα το δικό μας είναι ότι πρέπει να έχεις το γραφείο, να έχεις τον οργανισμό. Το γραφείο τώρα για συντομία. Ουσιαστικά ένας οργανισμός όπως είναι ο κεντρικός και όπως είναι όλα τα κόμματα. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι πολλά κόμματα, όπως το λέτε εσείς, γιατί για μας είναι φορέας, είναι οργανισμός, σε ό,τι είναι Ελλάδα. Λοιπόν. Το οποίο θα πρέπει να είσαι καταξιωμένος, να σε ψηφίσει ολομέλεια των μελών, μέσα από τη διαδικασία αυτή να ψηφιστείτε τρεις. Μετά να πάτε σε κυρωτήδα και ο ένας θα έρθει στην κεντρική σκηνή, ουσιαστικά στον κεντρικό φορέα, στο federal, ώστε να πάει να ψηφιστείτε για σύνεδρος και για βουλευτής. Με πας στα πολιτικά τώρα, το τι θα κάνεις από εδώ και πέρα και είμαστε πιο κάτω. Θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να λύσουμε παρεξηγήσεις όπως είπες και να βγουν και πράγματα. Και να καταλάβεις εμείς ποιοι είμαστε. Και καλά κάνεις. Δηλαδή είναι αυτή η δομή και που καλά σημαίνει. Όταν λύνονται παρεξηγήσεις, συνεννοούνται όλοι καλύτερα. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί εσύ έγινες γνωστός τώρα. Το τελευταίο διάστημα μέσα από μια πολύ μεγάλη τριβή και σύγκρουση. Άλλοι είναι άνθρωποι που σε στηρίζουν, άλλοι είναι άνθρωποι που δεν σε στηρίζουν. Αλλά στην ουσία λείπουν κομμάτια αυτού του παζλ. Για να μάθουμε, Αρτέμι μου, και από ένα σημείο και μετά, τι άνθρωπος είσαι. Και το λέω με την καλή έννοια. Να μάθουμε δηλαδή πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, τι παραστάσεις έχεις. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να στηριχθεί σε σένα ή θέλει να πιστέψει σε σένα, πρέπει να σε ξέρει κιόλας. Πες μου λοιπόν δύο πράγματα για σένα, σαν Αρτέμι Σόρα, για τον εαυτό σου. Η διαφήμιση που έχετε κάνει παντού είναι ότι είμαι ένας μεγάλος απατιώνας. Αλλά ακόμα και αν με λέγατε Άγιο, και αυτοί όλοι ψεύτες είναι, δεν ξέρω κανέναν, όλοι είναι δολοφόνοι και τους κάναν τα γύρους. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να πω εγώ αυτή τη στιγμή, θα πω και ψέμα. Ή τουλάχιστον δεν θα θέλω να πω. Γιατί να σημαίνει, θα πεις ψέματα από πώς μεγάλωσες. Αφήστε να καταλάβετε. Ναι. Γιατί αυτό που θα πω θα είναι αλήθεια. Δεν ξέρω. Αφού ό,τι και να πω το λέτε ότι είναι ψεύδος. Αλλά και αυτό που θα πω θα το πείτε πάλι ψεύδος. Οπότε, στα προσωπικά δεδομένα θα προκληθεί οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε και δεν γίνει πιστευτό. Εγώ θα πω τη λέξη ότι μην ξαναπιστέψετε τίποτα ό,τι σας πει ο καθένας. Ναι. Απλά δεν έχει τι να κάνει στην άδεια τη ζωή του και λέει για τον εαυτό του. Καταρχάς δεν με τιμά καθόλου να μιλάω για τον εαυτό μου. Θα με τιμά όμως απεριόριστα, όπως το θέλετε, έτσι και βάσει το πρωτοκόλλο, να μιλάτε εσείς για μένα. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, να το αναφέρετε. Εάν είναι κάτι αυτό που κάνω, που πρέπει, είναι δίκαιο ή άδικο, πάει να το αναφέρετε. Αν έχω κάνει κάτι αληθινό, να το πείτε. Αν έχω κάνει κάτι άδικο, πάει να το εκφράσετε.
Από εκεί και πέρα λοιπόν να μιλάνε οι άλλοι για μένα και όχι εγώ για μένα. Ναι, είναι αλλά... δύσκολο και είναι εγωιστικό να μιλάω εγώ για μένα. Εσύ όμως ένας άνθρωπος, λοιπόν, εσύ ένας άνθρωπος που θέλει να ξεκαθαρίσει πράγματα και που διαμαρτύρεται και ίσως σε κάποια πράγματα διαμαρτύρεται και ορθώς ότι ακούγονται πράγματα που δεν είναι σωστά. Γιατί δεν βγαίνεις να τα ξεκαθαρίσεις, για παράδειγμα. Εγώ δεν σου λέω αυτή τη στιγμή να μου πεις τι βαθμό έχεις στην τρίτη ηλικίου. Σε ρωτάω απλά πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι μας, έχουμε ένα παρελθόν. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πού πήγες σχολείο, ποια είναι τα βιώματά σου. Ο άλλος που θέλει να σε γνωρίσει, γιατί να μας σε γνωρίσει. Κατάλαβα, είναι τόσο απλό το οποίο να κάτσω να μιλάω για μένα, σας λέω, είναι εγωιστικό. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει για μένα, ας τι να το κάνει. Μα με σένα μιλάω τώρα, ποιο θα μιλήσω. Όχι με την έννοια που γεννήθηκα στην Πάτρα, γεννήθηκα τις ταυτότητές μου, τις έχετε από εκεί και πέρα τώρα. Αν πόσες γκόμενες είχα στο σχολείο, άμα το λάκι του είχα φάει το πουλούρι. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ιδιοποίηση επί του θέματος, εγώ προσωπικά το θεωρώ εγωιστικό να μιλάει κάποιος για τον εαυτό. Ωραία, θες να ξεκαθαρίσεις. Θα μιλήσουν οι άλλοι για μένα. Θες να ξεκαθαρίσεις. Αν όμως υπάρχει κάτι μεπτό, το οποίο πρέπει να απολογηθώ, γι' αυτό βεβαίως θα το κάνω. Μα γιατί δεν μπορεί να είναι όλα μεπτά. Όταν άλλος σε ρωτάει, πες μου τρία πράγματα για σένα, δεν είναι ανάγκη να είναι μεπτό. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνεις και εσύ με ένα φίλο. Αν δέχεσαι τα τρία πράγματα, είμαι αυτός που πρέπει, την ώρα που πρέπει να κάνω αυτά που πρέπει. Και ένα τέταρτο, με ό,τι πρέπει. Είπες πριν ότι με παρουσιάζουν αμόρφωτο. Είναι λάθος αυτό. Έχεις σπουδάσει κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Θέλεις να. Πες σε έναν μορφωμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω εγώ κανέναν μορφωμένο άνθρωπο. Εγώ σου λέω και εσύ μου είπες... στην Ελλάδα. Σας λέω ότι όλοι είναι αμόρφωτο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ το έκανα σε σλόγγαν για να καταλάβετε. Για να πυροδοτήσω και θα δείξω ότι υπάρχουν αστοιχείωτοι καθηγητές. Σκουπίδια Νόμπελ. Όλος ο πλανήτης μου. Καταρχάς έχω κάτσει και γράψει τις αδιαξίες. Και θα έπρεπε κάποια στιγμή να αφιερώσετε ένα ρεπορτάζ εκτός από τα γεωλειοποιήσεις και τα προσωπικά δεδομένα της κάθε αναφορά ή φούστα ή σουτιέν ή κάθε λουλού, να ασχοληθείτε με κάτι σοβαρό δηλαδή. Και να τουλάχιστον με τηλεόραση στην Ελληνική Πολιτεία, ξέρετε να δώσω κάτι. Η Ελληνική Πολιτεία θα έρθει, θες εσύ, δεν θέλεις, θέλει ο καθένας. Είναι δεδομένο και άσου να κάνουν ό,τι θέλουν. Τελείωσε αυτό το φάσμα της υποκρισίας, της υπονόμευσης, της δολιότητας και δεν υπάρχουν έθνη και αφήστε τους Έλληνες. Ο αφανισμός τελειώνει, έρχεται η δεδομένη, δεν το βλέπετε όλοι, δεν το μυρίζετε. Γιατί κάνετε έτσι, νομίζετε. Γιατί είστε δυνατοί, λοιπόν, σας λέω ότι εγώ θα περάσω, οι Έλληνες θα πάρουν την πατρίδα τους και η ελληνικότητα στον πλανήτη θα είναι πολύ δεδομένη. Από εδώ και πέρα, κοιτάτε να το χωνέψετε καλά, γιατί ό,τι και να κάνετε, όχι εσείς, ενώ όλα τα κανάλια και όλο το καθεστώς είναι τελειωμένο. Σήμερα μικρά ανθρωπάκια, μικροί μηχανισμοί, ενώ οι αφέντες τους δεν υπάρχουν, σήμερα λοιπόν κάθονται και με απλά. Απλά δηλαδή κάνω βλαγωγία, τίποτα πράγμα. Από την άλλη, λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι γεγονός και περνάει. Εσείς κάτω τι θέλετε, να μην περάσουμε. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτάω, εσύ μπορεί να μου απαντάς ότι θες, δεν μπορείς να υποχρεώσεις να μου απαντήσεις. Εγώ κρατάω ότι σου ζήτησα πέντε πράγματα για την ιστορία σου ως άνθρωπος. Δεν θες να τα πεις, λες δεν είναι εγωιστικό να μιλάω για τον εαυτό μου. Το λέω είναι εγωιστικό να μιλάω για μένα από τη στιγμή που έχω ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, αλλά πρέπει να σου πω αν ήμουν 5 χρονών, καλό παιδί και έτρωγα την κρέμα μου. Φαντάζομαι θα ήσουν το καλύτερο. Θα τα... λοιπόν. Όχι, ήμουν πολύ περίεργο παιδί, είμαι πολύ μυστήριο παιδί. Από πέντε φαντάζεσαι πόσο μυστήριο είμαι. Από 5 χρονών ήσουν ένα περίεργο παιδί. Από λιγότερο. Συνέχεια ένα περίεργο και ένα μυστήριο άνθρωπο είναι από τη γέννα του μυστήριο και δεν είναι ότι έγινε μετά μυστήριο. Οπότε για να ξέρουμε λοιπόν, ένα έξυπνο άνθρωπο είναι από τη γέννα του έξυπνο και δεν φτάνει μετά στα γεράματά του. Γι' αυτό λέγανε και οι παλιοί. Καλό νέο, καλό γέρο. Σκατά νέο, σκατά γέρο. Πάντω μην πιστέψετε ότι ήταν οι γέροι που λένε εγώ ξεμοράθηκα. Δεν ξεμοραίνεται. Ο άνθρωπο γίνεται σοφότερο όσο περνάει ηλικία. Άρα ήταν ηλίθιοι νέοι, ηλίθιοι και γέροι. Η Πάτρα την αγαπάς ακόμα, είναι ο τόπος καταβολής. Δεν αγαπάω την αγάπη. Εγώ η λέξη αγάπη δεν υπάρχει για μένα. Εγώ δεν αγαπάω. Η άλλωστε η αγάπη έχω πει ότι είναι για τα αντικείμενα. Δεν μπορείς να έχεις αγαπημένο πουκάμισο, αγαπημένο παντελόνι, αγαπημένο παπούτσι, αγαπημένη μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, αλλά να έχεις αγαπημένη κοπέλα, φίλο, Θεό και πατρίδες. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αγάπη για μένα. Είναι θέμα σεβασμού. Στεναχωρίζει πατρινού τώρα. Σώμα μου που θα στεναχωρηθεί με πατρινιά, σου θα στεναχωρηθεί με δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ με το τοπονίμιο έχετε κάνει πάρα πολλά. Εφόσον έχουμε τόσες διαιρέσεις στην Ελλάδα μας, τι ομάδα είσαι Παναθηναϊκός, όχι, εγώ Ολυμπιακός, εγώ με άκου. Είναι μια διαίρεση κι αυτή, αν και αυτή τη στιγμή δηλώνω ότι η καινούργια θρησκεία των Εβραίων είναι η μπάλα. Και γιατί οι παντρεύουν ηγέτες προσέρχονται στη μεγάλη μπάλα, αλλά γιατί η μπάλα έχει και 12 έδρες, αν σας κάνει εντύπωση. Το στερέωμα, το συμπαντικό στερέωμα έχει 12 έδρες. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι ποδόσφαιρα δεν βλέπεις. Αυτό αντιλαμβάνεσαι από αυτά που λέω σπρώτα. Άμα μου λες ότι ο Θεός είναι η μπάλα και άλλοι πάνε στην μπάλα, ομάδα δεν σε ρωτάω για παράδειγμα. Γιατί αν σε ρωτήσω ομάδα θα μου λες δεν μου ομάδα. Θα κάνεις να ξανακάνω επανάληψη, να το ξαναπώ. Λέω ότι η καινούργια θρησκεία των Εβραίων είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί γίνεται και ένας διαχωρισμός διαίρεσης. Όπως οι ίδιοι μας έχουν διαίρεση με τις θρησκείες.
οι ίδιοι μας έχουν διαιρέσει με τα κόμματα. Τώρα, το τοπικά ότι εγώ με την Πάτρα, εσείς από την Κρήτη, εμείς οι Κρητικοί, εσείς είστε Θεσσαλονικιώτες, ή αυτή είναι πόντι, δεν υπάρχει πόντιος. Υπάρχει ο άνθρωπος που μένει στον πόντο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε από την Κύπρο. Ναι, είστε από την Κύπρο. Δηλαδή μένετε στην Κύπρο. Άρα... Δεν είναι Κύπριος. Άρα θέλω να πω ότι μας αρέσει είναι Κύπριος. Μας αρέσει με την Πάτρα. Το ότι γεννήθηκα στην Πάτρα και η μάνα μου ήταν από Καπαλού και ο πατέρας μου από Καπαλού, ή ότι γεννήθηκε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε στην τελειώ πολιτή. Φεύγει ένας από εδώ και γεννήθηκε στην Αμερική. Έγινε Αμερικανός. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα η γάτα γεννήσει στο σκυλόσπιτο θα καπνίζει. Εσύ λες λοιπόν, ότι γεννήθηκε στην Πάτρα και μέχρι εκεί. Εγώ όμως είδα ότι την αγαπάς την Πάτρα και αν δεν σ' αρέσει η λέξη αγάπη, πέτα την. Τι θέλω να πω. Εκεί έφτιαξες ένα μεγάλο σπίτι, εκεί έφτιαξες εκκλησία. Γιατί ξέρω. Εκεί ζουν οι δικοί σου. Εγώ έφτιαξα εκκλησία. Ναι, υπάρχει η εκκλησία. Από ό,τι σε αποτέλεσμα. Οπότε γιατί να απαντήσω. Δεν με ρωτάς. Μπράβο, συνέχισε. Πάλι ρωτάω γιατί να απαντήσω. Γιατί να απαντήσω. Δεν έφτιαξε εκκλησία, αν έκανα λάθος. Εγώ όμως ζητάω συγγνώμη. Γιατί να με ρώτησες. Απλά εγώ σε ρωτάω τώρα. Βάλει ερωτηματικό. Έχεις φτιάξει εκκλησία στην Πάτρα. Όχι, είναι της μητέρας μου. Της μητέρας, η οποία κόβει και πάλι ακόμα, είναι 83 χρονών και κόβει ύψωμα για να το πάει, λέει στον παπά. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε παντού. Σε ένα κράτος το οποίο έχει επιβληθεί όλη αυτή η γελιότητα των Εβραίων, το ζούμε στις οικογένειές μας. Ναι, και δεν το κρύβω. Μικρό, εγώ από τη γιαγιά μου, εγώ θυμάμαι, της έπαιρνα 10 δραχμές και 15 την Κυριακή για να πάω εκκλησία. Δηλαδή έπρεπε να αγοράσω και τύχες, οπότε έπρεπε να με πληρώσει για να πάω. Άρα οι γονείς, παρά και αν θυμάμαι και στο σχολείο, κάθε μήνα πηγαίναμε εκκλησία και αν δεν πηγαίναμε εκκλησία είχαμε και απουσίες, έτσι. Mm. Δηλαδή μας χρειαζόταν απουσίες. Δηλαδή ήταν η παραπλήση εγκεφάλου και πρέπει να κάνεις αυτό ένα δεδομένο. Ναι, η μητέρα μου έχει δώσει δωρεά ένα οικόπεδο, το έχει μόνο γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλη περιουσία εκεί πέρα, πατέρα μου, όπου φτιάξαμε μια εκκλησία. Και πού δεν λειτουργήσε ποτέ έτσι. Αλλά δεν λειτουργήσε πριν ποτέ. Κάποιες φορές που πάνε αυτοί. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι η μητέρα δεν την έχει πει στο κομμάτι της εκκλησίας. Παραμένει ένας άνθρωπος. Μα δεν θέλω να πείσω οποίος... κανένα να κάνει. Εντάξει, μπορεί. Εκεί να έχεις εξηγήσει και τα μάτια. Αν το θέλεις και από τη γυναίκα μου και η πεθερά μου και η θεία της. Δεν είναι βαθιά θρησκευόμενη. Είναι δούλη. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εγώ δεν θέλω να πείσω κάποιον. Και δεν προσπαθώ να πείσω και κανένα. Εντάξει, από την άλλη όμως κάνεις μια και παντρεύτηκα, με χριστιανικό γάμο. Δεν παντρεύτηκα με χριστιανικό γιατί ή το εβραϊκό κομμάτι με έπεισε για τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό γίγνεσθε και σήμερα με ακούσει και κάποια συμβουλή πολλά ζευγάρια που είναι νέοι. Και έχουμε μπει σε μια νέα διαδικασία, την ελληνικότητα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να παντρεύεσαι και να γίνει σάρα και να γίνει και θούλη και να γίνει οι πόρτε αυτέ των Εβραίων. Τα οποία τα λένε μέσα τα λεπτά του. Ή να πεθάνει και να σε στέλνουν στην αγκαλιά του, του κάθε Εβραίου, του κάθε κερατά. Εμείς οι Έλληνες είμαστε απόγονοι των Ελλάνων Θεών και προγόνων, έχουμε προγόνους Θεούς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό γίγνεσθε το οποίο δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Και ζούμε μαζί τους. Άρα λοιπόν επηρεάζει πολύ το κοινωνικό. Γι' αυτό και θα δεις και στο αξιακό μας ότι η κοινωνική ελευθερία προέρχεται της ατομικής. Σήμερα προβάλλεται η ατομική ελευθερία. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Ωστόσο όμως πρέπει να δεχτούμε όλη αυτή την κοινωνία η οποία θα το καταλάβει μόνη της. Τώρα τι να καταλάβει, όταν δεν γνωρίζει τίποτα άλλο, είναι και βολεμένη σε ανέσεις. Ενδεχομένως έχει και ενοχές. Αν δεν το κάνει, αυτό έχει και ενοχές. Εγώ κρατάω ότι εσύ τον έκανε στο θρησκευτικό γάμο από εκεί και πέρα. Μα και τα παιδιά μου τα έχω βαφτίσει, αλλά πάλι για κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό δεν λέει τίποτα. Είδα στα πλάνα και μια μεγάλη βίλα εγκαταλειμμένη που τη χρεώνουν σε σένα. Έχει και αλφα σίγμα στην πόρτα, φαντάζομαι δεν είναι Αντώνη Ρόιτερ, είναι Αρτέμι Σόρα. Α, έχουμε και τα διαρχικά. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν το γράψα έτσι. Το οποίο είναι παρατημένο 7 χρόνια γιατί είμαι σε ένα πόλεμο 7 έτη. Τελείωσε όμως, είμαι εκφεγγάτος, τελείωσε από την Ελλάδα. Ουσιαστικά λειτουργήσε μόνο 2-3 χρόνια, τα οποία ήμουν μόνο 10 μέρες το χρόνο εκεί. Εννοείς δεν προλαβαίνει να πας. Δεν υπάρχει. Τώρα η οικογένειά μου να πάει. Βέβαια είχα 6 ωραία άλογα, τα οποία τα έχω δώσει ένα φίλο τώρα και δεν μπορώ να τα φροντίσω εγώ, δηλαδή να τα κοιτάω. Δεν έχω ζωή πια. Είναι μια επανάσταση για μένα. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι απλά ένα. Ξέρετε, εσείς δηλώνετε τον πλούτο σύμφωνα με αυτό που λέτε. Οπότε, αν ένας έχει 200.000 αυτοκίνητο, το χειλήσει το θέμα, ρε παιδί. Άμα και ένα καλό σπίτι, το χειλήσει. Την ώρα δεν είναι να αντιλαμβάνεστε ότι ο πλούτος δεν είναι έτσι όπως εσείς θα το δείτε. Ο πλούτος είναι δύναμη. Η δύναμη είναι ήδη στον κόσμο. Ο πλούτος απέδειξε ότι δεν υπάρχουν και πλούσιοι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα πάτε. Εντάξει, α το πω το πάτε. Πάνε μερικοί να ταυτοποιήσουν. Δεν πειράζουν τα μπέλε. Σου φέρνουν παιδί να βλέπει να με ενοχλεί κάτι. Το τι γελιότητα θα πει όταν, ο καθένα. Όταν έγραψε αρχικά στην πόρτα, το ταυτοποίησε λίγο το σπίτι με σένα. Με το θέμα και τον, αν το θε και το γιο με τον λένε. Έχει τα αρχικά. Οπότε πού ξέρει αν είναι του γιου μου. Καταρχά ψάξε την υποθήκη και αν είναι δικιά μου. Και τι να ψάξω εγώ. Και αν είναι του γιου μου, ρωτάω εσένα. Και ρωτάω λοιπόν, ψάξετε τα πάντα. Αν είναι του γιου μου.
Να είναι του γιου σου, μια ωραία πλήκα για το γιο σου, μια φωτογραφία. Βλέπει λοιπόν που δεν είναι καν δικό μου, είναι του γιου μου. Αλλά πάμε να συζητήσουμε και παραπέρα. Άντε, να το δεχτώ όπως θέλω το πάμε. Πάμε παραπέρα. Εγώ σε ρωτάω για να μαθαίνουμε πράγματα για σένα. Με τσαντίζεσαι τι να κάνω. Μα τι να μάθω. Γιατί είδε τι άλλο έχω. Για θα σου πω και τι έχω ποτέ. Μα θα μάθει ποτέ τι έχω. Γιατί σε ρώτησα εγώ τι έχει. Μα θα μάθει και ποτέ τι έχω. Γιατί για ποιο λόγο μου κάνει ανάκριση. Α έρθει ένα αγγελέα ή ένα οικονομικό έγκλημα να μου πει τι έχω, που ξέρουν πολύ ακριβώ όσα εγώ γουστάρω να του δηλώσω. Και άμα γίνει πολιτικό και ευθύνο του ποθενέ, και τι θα κάνει. Δεν υπάρχει ποθενέ. Πλάκα σου κάνουν. Το πλάκα σου κάνουν, αλλά θα πρέπει να το συμπληρώσει. Εσύ τι θα πει, εγώ θα το συμπληρώνω. Δεν συμπληρώσω το ποθενέ. Σου μου κάνει ότι κρύβω κάτι. Αυτοί κρύβονται από μένα. Όταν θα έρθω ποθενέ και θα γίνω πολιτικό, αυτό το ποθενέ με τον νόμο που έχουν βγάλει, θα του πάω όλο το ποθενέ. Και τότε θα λησάξετε. Πάμε παρακάτω. Οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, θα σα λησάξω στο ποθενέ. Σα αρέσει το ποθενέ. Θα σα λησάξω σε αυτό. Καλό είναι το ποθενέ, θα το κάνουμε όλοι. Εντάξει. Και να ξέρει το ποθενέ, θα το φτιάξω όπω θέλω. Επειδή σα αρέσουν τα φεκ, φεκ είναι για μένα. Δεν διανοείστε αυτό. Αυτοί βγάζουν χίλια φεκ για να πούνε ένα πράγμα. Ένα θα βγάλω και θα καλύψω χίλια πράγματα. Κοίτα πώ θα τα κάνω. Είναι αυτά τα μαγικά που δεν καταλαβαίνει κανεί πώ θα κάνω. Να τα κάνει, έχω τρομάξει λίγο τώρα, αλλά πάμε παρακάτω. Να τα κάνει, λέω, για να δούμε ποιο θα τρομάξει. Θα τρομάξουν όλοι οι δημοσιογράφοι, θα τρομάξουν οι πολιτικοί, θα τρομάξει όλο ο κόσμο. Γιατί δεν έχουμε τρομάξει. Νομίζει ότι αυτή η κίνησή του και αυτή η στάση του είναι normal. Ξέρω εγώ. Βρέχει δεν έχουν τρομάξει, έχει κοπεί το αίμα του. Και τώρα κάνουν οτιδήποτε για να. Όχι να καλύψουν, ξέρουν ότι δεν θα φτάσουν πουθενά. Απλά δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν. Πάμε λίγο στην ιστορία για την οποία έχει γίνει και μεγάλο δώρο. Εγώ δεν είμαι στην τσέπη σου και δεν είμαι και σε καμιά τράπεζα μέσα. Να ξέρω αν έχει 600 δις, 700, 450. Και μεταξύ μα δεν είμαι και εγώ αυτό που θα το λύσει, έτσι δεν είναι. Όπω πολύ σωστά λε. Όπω πολύ σωστά λε, αυτό α το λύσουν οι αρχέ, τα δικαστήρια και οπουδήποτε άλλοι θέλει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο μεγάλη περιουσία, πώς την απέκτησε. Έχω ήδη πει ότι είναι ένα νόμιμο φορολογημένο συμφόλαιο από τον Αμερικάνικο Ταμείο, mm-hmm. το οποίο δεν είναι 600 δις. Τα 600, αν είδατε από τα έγγραφα και διαβάσατε και κάνατε ένα ρεπορτάζ, θα δείτε ότι είναι από ένα κυρίαρχο συμβόλαιο, 2-3-875. Αυτό είναι το συμβόλαιο. Από εκείνο το συμβόλαιο, τα 6 τεμάχια του Ταμείου τα έβαλα για την ελληνική δημοκρατία. Mm-hmm. Τα λένε τα σκάτια σε κάβα, κάπου αλλού, τα έχεις εσύ εκεί που νομίζεις. Στις τράπεζες εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Μπορώ να το κάνω leasing, μπορώ να κάνω χιλιάδες πράγματα. Δεν θα σας εξηγήσω στη διατραπεζική τι έχω κάνει και για ποιο λόγο. Βλέπετε όμως ότι από αυτό το συμβόλαιο τη χάνει να είμαι διαχειριστής. Mm-hmm. Το τη χάνει δεν υπάρχει τύχη. Βλέπετε ότι το πυροξούσιο που διαθέτω. Κοίτα, όλα πρέπει να κουμπάνε σε μια εταιρεία. Ενδεχομένως να έχει τρεις εταιρείες από πίσω. Ποιο είναι το ενδιαφέρον. Καθόλου. Δηλαδή αν είσαι σε Σεϊχέλες, δηλαδή η μία εταιρεία έχει τη διαχείριση της άλλης. Ξέρετε, εγώ τον πλανήτη δεν τον έφτιαξα εγώ. Τον πλανήτη τον φτιάξαν αυτοί. Έχουμε γεμίσει με έναν τρόπο λειτουργίας σε fans, το πώς θα τρέχουν τα fans, το πώς θα βγαίνει στην κάθε, πού υπάρχει κάθε φορολόγηση και πώς θα κινείσαι. Άρα αφού στήσαμε τον πλανήτη έτσι, εγώ ακολουθώ τη διαδρομή και του νόμου. Δεν πάω ενάντια στου νόμου. Και σπά την περιουσία όπως εσύ νομίζεις, δεν είναι καλή. Ναι, αλλά το λίγο δεν πάω σύμφωνα με του νόμου του δικού μου. Αν υπάρχει ένα παρόμοιο νόμο, ο οποίο δεν είμαι σύνομο, με σκίζουν. Άρα λοιπόν, διατηρώ το δικαίωμα του συμβολέου. Ξέρετε, συμβόλαιο με το Αμερικάνικο Ταμείο σημαίνει ότι το συμβόλαιο σου είναι αυτό, άρα μπορεί να κόψει ό,τι θέλει. Τώρα, εγώ μπορώ να κόψω αύριο το πρωί, να συμφωνήσω με την Ελλάδα και να σκόψω ένα 600. Ή να το τα 600, τα 6 των 100 να τα κάνω. Το κάτω με λίγο όλα. Μπορεί να κάνω ό,τι θέλει. Ό,τι συμφωνία κάνω. Είναι στο χέρι μου. Βέβαια, βλέπει ότι το πυροξούσιο είναι αμετάκλητο και μεταθανάτια ισχύει και ανέκλητο. Πού σημαίνει. Έχω δικαίωμα να τα γράψω σε εσένα. Να τα γράψω στον εαυτό μου. Κάτι και σε μένα. Τώρα, εγώ λέω συζήτηση, κάνουμε συνέντευξη εδώ πέρα. Να γράψω κάτι και σε μένα. Και στο λέω αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι ο Σόρα λέει θα στα γράψω σε σένα, θα σου γράψω σε σένα κτλ. Αλλά το χέρι τη τσέπη δεν το έχει βάλει ακόμα. Είμαι γρήγορα, λέω. Γι' αυτό το λέω. Επειδή το πε για σένα, άσε τον άλλο, ναι, μωρέ. Όχι, το λέω σχηματικά για μένα. Θέλω να πω ότι δεν σου έχω γράψει. Σου έχω ήδη γράψει, δεν το έχει κάνει καταλάβει. Και φτάνει λοιπόν. Πέστε και θέλω να πάρω αυτοκίνητο. Μάλιστα, νοησία, μα δεν θα πάρει μόνο αυτοκίνητο, κάτσε να ξεχρεώσει τη χώρα σου. Την ώρα που τα 600 είναι στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Εσύ γιατί βγάζει έξω το κορμί σου, το σαρκείο σου από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Μα στην ελληνική δημοκρατία είναι τα 600. Γιατί δεν έχει πάρει το όνομά σου κάτι. Εγώ θα τα έχω μόνο μου, δεν θα τα έχω με του άλλου. Μπορεί να είμαι εγώ παρτάκια. Μπορώ να μου βάλει ένα λογαριασμό μου κάτι. Δεν είναι ατομικότητα. Κοίτα, το παρτάκια λοιπόν κάτσε εκεί και κάνε κομμάτι. Μπορεί να είμαι παλιά άνθρωπο και να είμαι παρτάκια. Αυτό σε εξηγώ. Εσύ μπορεί να μου βάλει. Δεν μπορούμε να σου βάλουμε τίποτα. Τίποτα χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Γιατί επειδή ο Έλληνα, επειδή έρχεται κάποιο και σου λέει αυτό το οποίο ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν με ενδιαφέρει με αν τι γίνεται με τον άλλον. Εμένα μπορεί να με βοηθήσει. Μόλι τελειώσει, δώσε μου το λόγο. Τον έχω. Εάν πάμε στο ατομικό κομμάτι, χαστούκια μπορώ να σου δώσω. Μου θα κάνει να γίνει πολιτικό αρχηγό. Δεν άκουσα.
Μόλις πάμε στο ατομικό, χαστούν και μπορεί να σου δώσω. Στο κοινωνικό όμως έχεις όλα δικά σου. Μάλιστα. Μόλις είμαι εγώ παρτάκιας να το κάνω, κλωτσές μπορεί να σε φουσκώσω. Χαστούκια και κλωτσές, μόλις λες, εγώ τα θέλω για πάρτι μου. Ναι. Να πάω να τα βρεις. Εδώ, όλο το παιχνίδι αυτό που γίνεται, είτε πολιτικό, είτε ουσίας και ακόμα και του έθνους του ίδιου, είναι συλλογικό. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε, εγώ είμαι παρτάκιας να πάω να τα φάω, χαστούκια και κλωτσές μπορεί να σου δώσω. Τώρα, πες μου τώρα το σιγά σιγά, να σηκωθώ. Κάτσε να τελειώσουμε και να καταλάβω. Στο ατομικό, στο κοινωνικό κομμάτι που είμαστε όλοι Έλληνες, τα 600 τάξεις θα το γίνεις στο λογαριασμό σου, δεν τα έχεις. Που σημαίνει, όταν έχει κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, 600 δισεκατομμύρια, είναι σε σένα αξιοδύναμη σε όλους. Ακόμα και τα 2-3-300 που είναι πιστοποιημένα από τους παγκόσμιους λογαριασμούς, όπου οι εγγυήσεις μπαίνουν για να κατέβουν, είναι στο μερίδιο σου, Αντώνη. Δεν ξέρω. Αυτό ακριβώς είναι στο μερίδιο σου, είναι Αντώνη. Που σημαίνει όποιος είναι στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία είναι και οι δύο υπεριουσίες. Μα έφερνο. Αν λοιπόν. Μην μου βγάλει κάποια, θα μου τα πει μετά. Μα τι να σου πει, δεν είναι θέμα πίστη. Είναι θέμα αποδείξεων. Ήδη αυτά που σου λέω είναι στον Άριο Πάγο κατατεθειμένα με του αριθμού λογαριασμού. Δηλαδή ο Άριος Πάγος εδώ εσύ δεν μπορεί να το έχει. Στο κανάλι σου δεν μπορεί να έχει τον λογαριασμό τη κυρίαρχη δημοκρατία. Δεν μπορεί να το έχει. Διότι θα τον ξεφτυλίσει. Είναι 100 σελίδες ο λογαριασμός της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, όπου τα 600 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δεν τα έχει ο Αρτέμις Σόρας. Το πιάσα αυτό. Δεν τα έχει ο Αρτέμις Σόρας. Τα έχει η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Εσύ είσαι μέρος της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας. Πιστεύω. Όχι, πιστεύεις με το δούμε, αφού είσαι εδώ. Είμαι, φαντάζομαι. Έχεις καρδιά διαβατήριο. Είσαι λοιπόν μέσα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είσαι και στα 2-300. Α, σήμερα ο Σόρας σου έχει δώσει. Ναι, μου έχει δώσει, έχει ένα δίκιο. Άμα το βρούμε έτσι, έχω λεφτά και δεν το ξέρω. Εάν σου κάνω μια διαθήκη αύριο το πρωί και πω σε όλο τον ελληνικό λαό, μπορείτε να δώσετε αυτό. Είναι σαν διαθήκη. Άμα το κάνει διαθήκη, θα σκοτώσουν όλοι για να τα πάρουν. Αυτό διαθήκη, είναι, αγαπητέ μου. Αυτό σου εξηγεί, είναι διαθήκη. Λοιπόν, ερώτηση. Δηλαδή η οποία είναι με κληρονομικό δικαίωμα στην κυρία και την κυρία Πρωτεία. Είναι διαθήκη. Είναι διαθήκη. Είναι, είναι. Είναι έτσι, είναι διαθήκη. Και γιατί δεν πάτε να τα πάρει. Αλλά όμω πρέπει να πάρετε όλοι μαζί. Μπορεί να μην τα θέλουμε, άμα μαζευτούμε όλοι μαζί, πού να πάμε να τα πάρουμε. Ακριβώ πρόσεξε. Το ελληνικό κράτο το διαχειρίζονται οι διαχειριστέ πολιτικοί. Ναι. Αυτοί δεν πρέπει να ενδώσουν, να κουμπίσουν, να πάρουν ό,τι θέλουν. Πάμε κάπου. Οι πολιτικοί τα βάλαν στον ισολογισμό τα 600. Περίμενε. Οι πολιτικοί τα βάλαν τα 600. Πού να ξέρω. Είδες που δεν την ξέρεις. Για πες. Τα βάλανε. Δώσε μου το χαρτί λίγο, σε παρακαλώ. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί. Γιατί την ώρα που έρχεται με μια διαδικασία παγκόσμια τα 600, έχεις δύο τρόπους να κάνεις σαν κράτος. Το κράτος λειτουργεί ως εταιρεία σε παγκόσμιους νόμους. Δεν κάνει ό,τι κουστάρει. Και μην νομίζετε ότι είναι στο απειρόβλητο. Θα δείτε αύριο κατασπασίματα των γραφείων που κάνετε. Προσθέτε τι αλλιώ. Σπα το γραφείο και μέσα θα τα τάξει. Στην αρχή τη εκπομπή σου. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω δικαίωμα βάσει του νόμου να κάνω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα και σε όλου του αξιωματούχου να του κάνω και αυτό να μήνυση, αλλά να του κάνω και αγωγή. Να του πάρω το σπίτι του και ό,τι έχουν αποκτήσει γιατί δεν προφυλάσσουν το γραφείο. Ποιο σου είπε ότι είσαι στο απειρόβλητο και κάνει ό,τι κουστάει για την αστυνομία ή για του δημοσιογράφου. Τώρα με πήγε άλλο θέμα. Όχι, πράγμα σου πω να καταλάβει ότι οι νόμοι είναι συνόμοι. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το ότι δεν εκτελούνται είναι μια άλλη ιστορία. Άρα, αύριο οι πολιτικοί μπορούν να τα πάρουν αυτά τα βήματα. Ωραία, αυτό είπαμε. Το ότι δεν το αγγίξανε, πρόσεξε να σου πω. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών. Ωραία. Σαν κράτος όμως, τα 600 δις για την Αμερικάνικη κυβέρνηση, για το UCC που είναι παγκόσμιο και για την Παγκόσμια Τράπεζα, καταρχάς για να έρθουν αυτά τα 600 στην Ελλάδα, έπρεπε να πάρουμε την άδεια από την Αμερική. Και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Εσύ επιμένεις να μου λες για τα 600. Εγώ σου λέω δεν με νοιάζει. Όχι, 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 δεν επιμένω, έχει τελειώσει αυτό. Ωραία, δεν μου το λες τότε. Εμένα όχι, όχι, έχει τελειώσει και έχει τελειώσει και δικαστικά. Από την ώρα που το κράτος με πήγε στο δικαστήριο και βγάλει απόφαση, ο δημοσιογράφος τι άλλο μπορεί να κάνει, να προβάλλει την απόφαση. Γιατί δεν προβάλλει την απόφαση την δικαστική. Σωστό και αυτό. Γιατί δεν το προβάλλει. Αν και την έχω διαβάσει την απόφαση, άρα κάποιο τη διάβασε. Άρα κάποιο την προέβαλε. Δεν τη διάβασε, εσύ δεν μα ενδιαφέρει. Διάβασα σου λέω, άρα κάπου την βλέπει. Γιατί δεν την προέβαλε στο κανάλι να δεν ξέρω τι λέτε κύριε. Ο Αρτέμις Σόρας αυτή τη στιγμή έχει αθωωωθεί από το κράτος και δεν αθωώθηκα από ψευδές ειδήσεις. Αθωώθηκα από 4 κατηγορίες. Γιατί δεν λέτε τις κατηγορίες μόλις. Έχω εσένα εδώ και μου τα εξηγεί. Τρέπεστε να πείτε τις κατηγορίες. Καθόλου δεν τρεπόμαστε. Γιατί με πήγανε εμένα για κατάχυση πολιτεύματος τον Αρτέμι Σόρα. Λοιπόν, έλα. Γιατί με πήγαν για κατάχυση πολιτεύματος. Εγώ δεν σε πήγα. Άμα δεν σε πήγα. Ναι, αλλά γιατί με πήγαν κατάχυση πολιτεύματος. Ερώτηση. Γιατί με πήγαν για αλλαγή συντάγματος. Γιατί έβαλαν ότι ανησυχεί ο λαός και αυτοκτονεί λόγω του Σόρα. Δεν με ακουστάω και παίρνει φορά. Περίμενε να τα βάλουμε κάτι, τα ξεκαθαρίζουμε. Είσαι εδώ και τα ξεκαθαρίζει.
στο βασικό ερώτημα, το οποίο θα το έχει ο κάθε άνθρωπος στο μυαλό του. Μπράβο κύριε Σόρα, έχεις 600 δις και 600. Δεν έχω 600 δις, το πάντα. Είχες 600 δις. Είχα, και τα πριν με γνωρίσετε, τα έβαλα στην κυρία Κυριακή Δημοκρατία και σήμερα έχετε εσείς 600 δις. Και έχεις και μια ψηλή καβάτζα, αλλά 2-300, 2-3 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια και τα πάντα. Βγάζετε τι έχω, εσύ έχεις 600. Εγώ έχω 600, ωραία, το λύσαμε. Ερώτημα. Τι θέλω να λύσουμε τώρα, θα κάνω τα υπόλοιπα, ό,τι θα αργώ. Όχι, θα κάνεις ό,τι θέλεις, αυτά τα μπουζούκια, θα είναι δικό θέμα. Ερώτημα. Πού τα βρήκες? Καλά, πριν δεν ήταν η ερώτησή σου αυτή, το ξανακάνεις αυτό. Αυτό είναι γερμανικό. Αυτό είναι γερμανικό. Ανάκριση λες. Αυτό, όχι. Είναι γερμανική τεχνική. Να το ξαναπούμε. Καλά, πριν δεν θα σου απαντήσω, γιατί αν γυρίσει την κασέτα, σου θα απαντήσω. Ωραία. Ότι να πω ένα συμβόλαιο, νόμιμο, φορολογημένο. Πάμε στο συμβόλαιο. Ο συνεργάτης σου, ο οποίος ήταν στην Αμερική και ο οποίος. Ο άνθρωπος, ο γιατρός, ο οποίος είχε βγει και έλεγε ότι είμαι συνεργάτης του κυρίου Σόρα, πες μου αν δεν είναι κιόλας και αν δεν το έχεις κάνει μήνυση. Αλλά τι σημαίνει συνεργάτης? Κάτσε να τελειώσει. Εργαζόμαστε μαζί. Κάτσε να τελειώσει την ερώτηση. Περίμενε. Ψυχραιμία. Λοιπόν, βγαίνει ο άνθρωπος λοιπόν και λέει, να σας πω εγώ που τα βρήκε ο κύριος Σόρας, ο φίλος μου, ο συνεργάτης μου, ο οποίος σημαίνει εργάζομαι μαζί. Ο κύριος Σόρας λοιπόν πούλησε μια εξωγήινη τεχνολογία. Είπε έτσι αυτό. Είπε έτσι. Το έχει δει το βίντεο. Δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο και λέτε ψέματα. Θα το βάλω στο βίντεο. Θα το βάλω στην εκπομπή εδώ σε αυτό το σημείο. Όχι σε ό,τι είναι εκπομπή. Τι σε ό,τι είναι εκπομπή δεν θα παίξει. Όχι, εννοώ ότι δεν θα πάρετε το κομματάκι. Ναι. Δεν είπε ποτέ ότι έχει πουλήσει ο Σόρας εξωγήινη τεχνολογία. Τι είπε. Καταρχά τη λέξη όταν λέτε εξωγήινο, δεν ξέρω τι φαντάζεσαι στην κεφάλα σα. Αλλά όποιο ζει πάνω στη γη. Τα περατά και τα πράσινα. Τα περίεργα. Αυτά είναι κόλλημα. Όποιο ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινο. Μάλιστα. Αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εσωγήινος. Άρα η τεχνολογία ήταν κάποιο που ζούσε από την επιφάνεια και πάνω. Δεν ξέρω τι λέει, αυτά τα λες εσύ. Το βίντεο δεν υπάρχει τέτοιο. Ωραία, δεν υπάρχει. Βεβαίως είπε ένα παράδειγμα. Καταρχάς δεν το έχω πει εγώ ποτέ. Όχι. Μα εγώ λέω για σένα, δεν είπα για σένα, δεν είπα το πει. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Ωραία. Βέβαια, αν όλοι οι δικοί μου στα κανάλια και στις τηλεοράσεις. Δεν με έχει αφήσει να τελειώσει την ερώτηση. Και με πήρε τα μούτρα. Να την τελειώσουμε αυτή την ερώτηση. Μα αυτή η ερώτηση. Ωραία, λοιπόν, να την τελειώσω. Λέει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο. Κακό, καλό, ορθό, λαθασμένο, θα μου το εξηγήσει εσύ. Ο φίλος μου Αρτέμις Σόρας, λοιπόν, ο συνεργάτης μου, βρήκε μια εξωγήινη τεχνολογία που για σένα σημαίνει από τη γη και πάνω. Δεν βρίσκεις. Περίμενε, να την κάνω την ερώτηση και μου απαντάς. Λοιπόν, βρήκε λοιπόν την τεχνολογία, την πούλησε στους Αμερικανούς και στον Ομπάμα συγκεκριμένα με ένα συμβόλαιο και ο Ομπάμα του έδωσε 3-3. Αυτό είπε αυτός. Και σε ρωτάω πρώτον αν ισχύει, δεύτερον αν αυτός ο άνθρωπος είναι συνεργάτης σου. Εάν έχει πει τέτοια ακριβώς ότι πούλησα εγώ στον Ομπάμα, αυτά δεν τα έχει πει ούτε. Καταρχάς δεν είναι συνεργάτης. Είναι ένας συνέλληνας ο οποίος ήταν μαζί μας στον αγώνα, ο οποίος πρόδωσε. Έναντι χρημάτων και άλλων διακριβών ωφελών δικών του και έφυγε 3 χρόνια πριν. Ωραία, άρα δεν ισχύει. Για να το λύνουμε ένα έργο. Ποτέ δεν υπάρχει όμως τέτοιο βίντεο που λέει αυτά τα λέει ο Γεωργιάδης, ναι. Ότι δεν του έχω κάνει ακόμα μήνυση, δεν μου επιτρέπεται σε αυτό το παιδί να του κάνω μήνυση. Το θεωρώ ειδικές ανάγκες άτομο, το οποίο δεν του κάνω μήνυση, δεν του πάει ποτέ. Ούτε στη μήνυση του δεν πήγε. Οπότε βλέπετε ότι πουλάει η βιβλία και λέει ότι ελαδέμπορα τον έχω πει. Άρα, αν μου βρείτε τέτοιο βίντεο το οποίο λέει ότι πούλησα εγώ στον Ομπάμα αυτή την τεχνολογία που δεν υπάρχει αυτό το βίντεο, τα παρατάω τώρα την Αγίου Συνέλευση και φεύγω, δεσμεύομαι. Και φυσικά, ο Ομπάμα ήταν συμβόλαιο με την Αμερικανική κυβέρνηση στην περιοδία του Ομπάμα, μάλλον στην εποχή Προέδρου Ομπάμα είχαν συμβόλαιο με την Αμερικανική κυβέρνηση και μάλιστα δύο, όχι όμως ότι προέρχεται από τον Ομπάμα. Είναι πολύ παλαιότερο το συμβόλαιο από το Silicon Valley από το 1996. Ξεκαθαρίζουμε σενάριο απολώνιας τεχνολογίας που βουλήθηκε. Αυτά είναι. Εγώ θέλω να τα ξεκαθαρίζει. Άσε με να τα ρωτάω και εσύ να τα απαντάς. Δεν κακό. Μα καλά να απαντήσω απολώνια τεχνολογία να απαντάω στην κάθε γελιότητα του κάθε κάθετου. Γελιότητα λοιπόν. Στην κάθε γελιότητα του κάθε κάθετου. Πάμε παρακάτω. Σα παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Και αν υπάρχει αυτό το βίντεο που λέει ότι πούλησα τεχνολογία στον Ομπάμα. Αυτά είναι γελιότητες. Είναι τόσο ξεφτυλισμένες γελιότητες. Τα παρατάω και φεύγω. Αλλά ακόμα και ένας εκάστοτος τύπος στην Αμερική δεν είναι φίλος σου και δεν είναι συνεργάτης σου πλέον. Έχει φύγει μόνος του, εντάξει δεν έχω δείξει ποτέ κανέναν. Οι προδοσίες είναι ότι πηδάνε μόνοι τους. Έρχεται μια στιγμή το οποίο πρέπει να ενδώσουν και να κάνουν αυτό που τους είπα. Δεν είναι συνεργάτης. Ένας συνέλληνας, ο οποίος ήταν σε υψηλό επίπεδο μαζί μου, το οποίο εκτελούσε μια διαδικασία της απελευθέρωσής μας. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένας φέρνει. Και αυτούς που έχω τώρα μαζί μου, αν αύριο που δείξουν και πούνε τέλος, δηλαδή δεν γίνεται να ζεις στη σκιά μου, να μιλάς για μένα, να μιλάς για όλα τα εργαλεία, να εργαζόμαστε μαζί, να μοιράζεσαι αποθεσμιστικά σχέδια και κάποια στιγμή να πηδάς και να βγεις σε μια κανάλι και να λες τα ανάποδα, όλα αυτά που στήριζες τόσα χρόνια, πρέπει να είσαι τρελός να το λογίσεις, είτε εγκάθετος πληρωμένος. Αυτό φαίνεται στον ελληνικό λαό. Και μέχρι εκεί. Το ξεκαθαρίζει. Τις γελιότητες ότι ο Σόρας πούλησε απλόγια τεχνολογία αυτά, εάν δεν το έχω πει σε. Αν. Ποτέ. Ωραία. Δεν υπάρχουν. Ωραία. Είναι παλαιότερο το συμβόλαιο από το 96.
Το πιάσαμε. Το οποίο έχει, δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Βέβαια, το να πει κάποιος ένα παράδειγμα ότι σκεφτείτε όπως τότε του ζητώ, γιατί έτσι είπε και στην εκπομπή του σε εκείνη το βίντεο. Το πετρελικά δεν το είπε στο βίντεο. Δεν είπε αυτά που λέτε. Είπε ότι σκεφτείτε όπως τότε στην εποχή του Ζηνός πώς ταξιδεύανε. Βέβαια, αυτός μπορεί να λέει ότι θέλει. Το φως το μεταφράσανε είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δεν έχω τεθεί ποτέ και δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο πουθενά. Πάμε σε άλλο. Όμως όταν βολεύεται το κανάλι και για την νόηση, βγάζουν οτιδήποτε. Το δείτε είναι ότι εσείς αναπαράγετε αυτή τη γελιότητα και φυσικά αυτός που αναπαράγει τη γελιότητα είναι γελίος. Σε πειράζει που σε ρωτάω. Όχι, εγώ να μην απαντήσω. Λέω αυτός που αναπαράγει τη γελιότητα είναι γελίος εκπεπιθήσεως ή αποδηλία. Χρειαζόμαστε και μερικούς γελίους αυτή τη χώρα, λέω εγώ, για να αναδεικνύονται και οι σοβαροί. Όχι, πάμε παρακάτω. Μα είναι όλοι κλόουν και γελίοι. Καθίστε, εδώ έχουμε θέμα. Τώρα δηλαδή έχει περάσει το όριο. Είναι όλοι γελίοι και κλόουν. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι ποιο. Μια και μιλάμε για γελίους. Ομόλογα Μοναστηράκη. Την έχεις δει την ιστορία, εσύ έχεις κάποια ομόλογα από την Τράπεζα της Ανατολής και τις τελευταίες ημέρες, εγώ θα στα λέω όπως είναι και στα ταματάσεις. Ομόλογα Μοναστηράκη. Και τις τελευταίες ημέρες, περίμενα να σου πω. Τώρα συνεχίζεις την γελιότητα. Περίμενα να σου πω. Εσύ απαντάς. Δεν είναι κακό να κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες βλέπω στις εφημερίδες, επιτρέψε μου, και βλέπω και σε τηλεοπτικούς σταθμούς την άποψή σου για τους οποίους την έχεις εκφράσει νομίζω πολύ ανοιχτά και λένε ότι ορίστε τα ομόλογα που λέει ο Σόδρας πολλούνται στο Μοναστηράκη 100 ευρώ. Και τι να απαντήσω εγώ τώρα. Να πάνε με τα 100 ευρώ να τα πιστώσουν στην Τράπεζα της Ελλάδας και να προχωρήσουν. Τώρα, αν θεωρήσετε, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι κάνω όμως. Εσείς και αυτοί που έχουν πει, γελιοποιούν τη Βουλή η οποία ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που έχω στα χέρια μου. Τον έχετε δει. Ναι. Το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μιλάς για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Όχι, μιλάω για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Τράπεζας Ανατολής στις συμμετοχές. Ναι. Όταν το ανώτατο όργανο του κράτους είναι η Βουλή. Και τώρα το γελιοποιείς εσύ και οι συναδελφοί σου. Ότι αυτά είναι 15 ευρώ, όταν υπάρχει μια ΕΕΠ, υπάρχουν τόσα πράγματα. Υπάρχει απόφαση του Δικαστηρίου της Ελλάδος, όπου έχω κερδίσει με την Εθνική Τράπεζα. Με πιστοποιεί ως πράγματι αδιαφιλονίκητο νομέα και κάτοχο των μετοχών Ανατολής. Mm-hmm. Η εφορία πιστώνει στις 8 μετοχές φόρο 27 δις. Κανομένη στις το ΣΔΟ είναι να παραλάβει το φόρο, εντάξει, αυτά δεν πειράζει όμως. Και το ΣΔΟ εκρύβεται. Όταν η Βουλή, το ανώτατο όργανο του κράτους, κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο και λέει ότι η μετοχή κάνει 670 δις και σήμερα γελιοποιείτε εσείς τα κανάλια ότι είναι στο μοναστήρα και 15, βεβαίως. Λιγμένες, άκυρες, κλεμμένες μετοχές κάνουν 15, 20, 30, 40. Τι σχέση έχουν οι δικές μου αυτές. Αντί λοιπόν να πούμε όλο αυτό που καλά κάνεις και το λες γιατί ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορείς να λες ό,τι θέλεις, νομίζω ότι κρατάω. Κανένας ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Συμφωνώ και εγώ. Ο άνθρωπος με την έννοια του ανθρώπου και του νοήμωνα όντως λέει αυτά που μπορεί να αποδείξει. Εγώ κρατάω. Ο άνθρωπος που λέει ό,τι θέλει έχει το ακαταλόγιστο. Εγώ κρατάω λοιπόν ότι οι μετοχές που λες ότι κυκλοφορούν στο μοναστήρα είναι άκυρες και λιγμένες. Άρα δεν έχουν καμία αξία ουσιαστικά. Τι άλλο είχαν, δεν θα πηγαίνανε να τις εισπράξουν. Ναι, θα πηγαίνανε. Και την ώρα που είναι ένα τόσο υψηλό θέμα στον αέρα και το οποίο εξελίσσεται σε δικαστικές αίθουσες, σε βουλή. Με τόσες υπηρεσίες που είναι γεμάτο η Ελλάδα, έτσι, ελληνικές και ξένες, δεν θα είχαν αποτανθεί. Που σημαίνει, γιατί εγώ λοιπόν πρωτοστατώ και των δικαστηρίων και των παστών και της Βουλής και βεβαίως της εφορίας με φόρους κανονικά. Ήδη το αφημί μου έχει 27. Γιατί θα βγαίνει και αυτή. Βεβαίως η μετοχή η οποία δεν μπορεί να αποδειχτεί. Δεν μπορεί να αποδείξει αν είσαι κάτω, δεν μπορεί να την πράξεις. Δεν μπορεί να αποδείξει, καταρχάς μετά τη λήξη κάθε εγγράφου, την ώρα που πληρωθείς, μπορεί να το κάνει κάτω. Υπάρχουν ομόλογα ελληνικά τα οποία δεν έχουν αξία με παλιά. Είναι άκυρο, λιγμένο. Αν όμως έχεις την πιστοποίηση ότι μέσα με το μοχολογείο ότι η γιαγιά σου άφησε αυτό και πας σε ένα δικαστήριο και το κερδίζεις, αυτόματα είναι ακύρωτη η μετοχή και δεν βάζει. Εγώ θα στα ρωτάω λοιπόν όλα και εσύ καλά κάνεις και τα ξεκαθαρίζεις. Και δεν θέλω να με εκνευρίζεσαι γιατί ξαναλέω, όταν ξεκαθαρίζει κάτι. Δεν εκνευρίζομαι για το ξεκαθάρισμα. Αλλά για αυτό που έχει ήδη συμβεί. Άρα, πόσο γελίο είναι και για τον τηλεθεατή, αν το θέλει, γιατί τώρα πολλή ιστορία για τον τηλεθεατή γίνεται, είναι και τόσο ώρα. Ουσιαστικά δεν είμαι ένα παιδί ούτε να με προστατεύσει το κράτος ούτε να προστατεύσετε εσείς. Ουσιαστικά όλα γίνονται για τον τηλεθεατή. Ο Σόρα ξέρει τι είναι και που πάει και τι κάνει. Συμφωνώ πολύ. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής. Πόσο μπορεί ένας δημοσιογράφος να προσβάλλει τη Βουλή, το Σύνταγμα, τα δικαστήρια, τα πάντα. Όταν υπάρχουν όλα αυτά και συνεχίζει κάποιος κάφρος να λέει 15 ευρώ. Τι πήγαινε μόνο, υπάρχει 15 και ξανά. Πάμε παρακάτω. Άρα παίζει με τον τηλεθεατή. Σήμερα προσβάλλει όλους τους Έλληνες, όχι εσύ, αυτός που το κάνει, όλους τους Έλληνες. Επειδή εγώ είδα λοιπόν τους δημοσιογράφους να πηγαίνουν να τους αγοράζουν το μοναστηράκι, κρατάω αυτό που μου είπες ως εξήγηση ότι μπορεί να είναι άκυρες, λιγμένες ή πληρωμένες και να έχουν αναμνηστική αξία. Ξέρετε κάτι, επειδή μια και το φίλο υπόθεση. Να πάω λίγο στην τσάντα μου να πάρω ένα γράφο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην το φέρουν εδώ. Α,
στο φέρνω σε εργάτες, θα κάνουμε ένα ναι. Θα δεις κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να εισπραχθεί αυτή η μετοχή, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία όσον αφορά τη, θα σου δείξω λοιπόν μια μετοχή, η οποία η γελιότητα στο έπακρο, η παρανομία στο κράτος μας, είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και για αυτά που έρχονται για αυτούς. Θα δεις λοιπόν μια μετοχή πρωτότυπη, αληθινή δηλαδή. Βλέπω τσάντα με κλειδί, σημαντικό, όχι θέλω να πω, έχει σημαντικά έγγραφα μέσα για να κυκλοφορεί το κλειδί στην τσέπη, πάντα κλειδωμένα. Κλειδί, ξέχασες κάπου, πάει κάποιος κοπρίτης. Δεν πιστεύω να έχει μετοχές με τέτοια μέσα που να αξίζουν. Γιατί είναι δύσκολο να τις κυκλοφορείς. Έλα λοιπόν να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτή η μετοχή εδώ πέρα που βλέπετε, είναι μια μετοχή η οποία είναι κάποιου ανθρώπου που γράφει το όνομά του. Μάλιστα. Άρα αν είσαι ο κύριος Καραπιπέρογλου, αλλά τελικά αυτή είναι του κυρίου Βαγγελόπουλου, το πάνε στις πράξεις. Σωστό. Δεν είναι ανώνυμη μετοχή. Όταν γράφει το όνομά του, αλλά και ονομαστική να μην έχει, μην πα στην ονομαστική. Και ονομαστική να μην είναι, εφόσον πίσω υπάρχει ένα μοτοχολόγιο με το όνομά σου, αλλού το γράφει εδώ, το γράφει στη Δημήτρη. Μάλιστα. Γιατί στη Δήμη. Ενώ η τράπεζα έχει κρίση. Και όλοι λένε ότι έχει κρίση η τράπεζα, σωστά. Και κάναμε και καθάριση και η εθνική. Πώ γίνεται, αγαπητέ Αντώνη, αυτή να είναι σφραγισμένη από το χρηματιστήριο Αθηνών το 1950. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει. Αλλά πώ έκλεισε η τράπεζα. Αυτή η μετοχή λοιπόν, αν θέλετε να τη δείτε, έχει σφραγίδα από τον κυβερνητικό επόπτη του χρηματιστηρίου Αθηνών το 1951 και σφραγισμένη από τη γαλλική πρεσβεία. Αυτό τώρα που κρατάς πόσα λεφτά αξίζει. Αυτό αν δεν ήταν πληρωμένο. Ναι, αυτό είναι πληρωμένο. Αυτό είναι ένα μυστικό τώρα δηλαδή, αυτό είναι πληρωμένο. Ναι, αλλά εγώ την έχω αυτή και την κρατάω, διότι έχει σφραγίδα ότι το 1951, όλη την ημερομηνία τη, έπαιζε στο χρηματιστήριο Αθηνών και υπογράφει ο κυβερνητικό επόπτη χρηματιστηρίου Αθηνών. Άρα λες πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται, βρε αγαπητέ μου, μια κεφαλαγορά η οποία είναι το κράτος να έχει και να αφήνει και να επιτρέπει μετοχή κλεισμένη τράπεζα, γιατί είσαι τελειώσει από το 32. Mm-hmm. 36 έκλεισε η τράπεζα, έχει απορροφηθεί. Και το 1951 να είναι στο χρηματιστήριο και να σφραγίζονται και να παίζουν μέσα με το χρυσό. Ποιος δουλεύει ποιον. Πάμε παρακάτω. Ποιος δουλεύει ποιον. Δική σου δεν την πειράζει κιόλας, δεν αξίζει και πολλά. Δεν αξίζει, αξίζει μόνο γιατί βλέπετε. Ναι, θέλετε να την τράβηξετε κιόλας. Θα το κάνουμε μετά. Η σφραγή δεν είναι εδώ, 1951. Ας μας απαντήσει, ποιος θα μας απαντήσει, να μας απαντήσει η κεφαλαγορά. Αρτένα, να μας απαντήσει ποιος. Το κας, το πες, το κρατάμε. Δεσμεύομαι να σας δείξω μετοχή ότι είναι στο χρηματιστήριο με τον ίδιο τρόπο το 1987. Ποιος δουλεύει ποιον. Πάμε παρακάτω. Οπότε 15 κάνει. Πάμε παρακάτω. Ωραία, εφόσον κάνει 15, πώς μπήκε στο χρηματιστήριο το 1971 εφόσον η τράπεζα έχει κλείσει και σφραγίζει ο επόμενος κυβερνητικός επόμενος χρηματιστηρίου. Το είπες. Το κρατάμε, πάμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό για να το συζητήσουμε. Άλλη ερώτηση. Διαβάζω επίσης. Εγώ θα σου πω όλα όσα έχουν γραφτεί και από εκεί και πέρα εσύ δίνεις δικές απαντήσεις. Ο Σόρας, ο οποίος μας μιλάει για χρήματα και πάει λέγοντας κτλ., έχει να κάνει φορολογική δήλωση 3 χρόνια. Αλήθεια ή ψέμα. Δεν μπορεί να κάνω και φορολογική. Και πού το ξέρετε εσείς πόσο δεν έχουμε. Η εφορία το λέει. Δώσε μου κάτι. Και ευχαριστώ. Δώσε μου έγγραφο την εφορία, ότι λέω ότι έχω να κάνω. Δεν έχω έγγραφο, σε ρωτάω. Παιδιά, λέτε μπουρδες, ό,τι θέλετε λέτε. Και εσείς είστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε θα μάθετε πώς θα κάνω εφορία, ούτε θα μάθετε παρακάτω. Όλα αυτά είναι γελιότητες μικρών εγκάθετων ανθρώπων. Κοίτα παρακάτω, τα λες γιατί δεν γράφει τώρα η κάμερα, έτσι όπως είσαι σκυμμένος. Μικρών εγκάθετων ανθρωπάκων. Πάμε παρακάτω. Ό,τι θέλετε, εδώ θα απαντάω σε γελιότητες, όπως τι κάνω και το τι κάνω η δικιά μου. Εγώ θα σε ρωτάω και θα απαντάς ό,τι θέλεις. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς από την αρχή. Απάντησε. Χρέος στην εφορία. Έχεις. Όχι, έχω 27 δις. Χρέος. 27 δις. Η εφορία της Πάτρας λέει ότι χρωστάς 12.000. Να μου το φέρετε γραφτό. Να στο φέρουμε γραφτό. Μου λες ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τίποτα. Ό,τι λέτε δεν ισχύει. Ό,τι λέω εγώ ισχύει. Πάμε παρακάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω μια συζήτηση σήμερα μαζί εδώ πέρα, είδαμε και ειρηνικά, και μιλάει για μια μεγάλη περιουσία. Δηλώνει το 2014 στην εφορία 20.000 και όλα και όλα. Να μου φέρετε γραφτή, δεν ξέρω τι λέτε. Ό,τι λέτε είναι ψέματα. Ωραία. Αυτή είναι η φορολογική σου δήλωση, 2014. Όχι, δεν είναι αυτή, αυτό είναι ένα ψεύτικο χαρτί. Ανυπόγραφο. Όλα αυτά είναι γελιότητες. Αυτά είναι κάθετοι κερατάδες. Να μην πω τι κάνει και η γυναίκα τους. Στο ίδιο λοιπόν, μη μου ακούτε να μου. Πώς το λένε. Ούτε σας λέω. Δεν θέλω να στεναχωριέσω. Εγώ θέλω να μιλάω. Όχι, δεν σου λέω. Ό,τι μου λέτε είναι σκουπίδια. Στο ίδιο χαρτί. Ας φραγίσει η εφορία τι είναι και το παίρνει στον αέρα. Στο ίδιο χαρτί που λε ότι δεν ισχύει, άρα κακώς κάνουμε τη συζήτηση. Γράφει εδώ πέρα. Καταθέσει το εξωτερικό και έχει 0. Σας λέω, δεν αναγνωρίζω το χαρτί. Να συγκίσω να μιλάω για το χαρτί σας. Σας λέω, αυτός που έδωσε το χαρτί, η γυναίκα του έχει πρόβλημα. Γιατί δεν κάνεις μήνυση σε αυτούς οι οποίοι βγάλαν τα χαρτιά. Ποιος σας έδωσε το χαρτί, δώσε μου το όνομα. Ποιος σου έδωσε το χαρτί, δεν το κάνω μήνυση τώρα.
Το χαρτί αυτό είναι δημοσιευμένο σε όλο τον τύπο. Αγαπητέ, δεν μου λες τίποτα. Ποιος το έδωσε, πήγε, σου κάνω σένα. Ωραία. Δηλώνει σήμερα ότι αυτό είναι η θέση και παίρνει θέση. Θα σου κάνω σένα. Εγώ λέω να κάνει σε μένα, γιατί εγώ στο δείχνω. Okay. Πέρα... Δηλώνει λοιπόν ότι αυτή είναι η δήλωσή μου. Σε ρωτάω. Άρα ρωτά. Δεν επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε μια χαρά. Ωραία. Σε ρωτάω. Είναι ή δεν είναι. Όποιο έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δήλωσή σου, μου το δέλο κάνω μια υπογράψω εδώ πέρα, αυτό είναι κάνω. Και αυτό είσαι. Θα σου το υπογράψω στο τέλος, το υπόσχομαι. Μα τώρα κάτω μία. Τι θες να σου γράψω, για πες. Μου γράφεις ότι αυτή είναι η δήλωσή σας και αν δεν είναι αληθή, κάτι μου μείνεις. Αυτή είναι η δήλωσή σας. Σας την έδωσε η εφορία, σου δώσε προσωπικά δεδομένα δικά μου. Εγώ σε ρωτάω. Όχι, αγαπητέ, σου δώσε η καθαρή δικά μου. Βρε, εμένα δεν μου δώσει τίποτα, εγώ σε ρωτάω αν είναι. Δεν μπορώ να σε ρωτάω. Μα σου λέω ότι δεν υπάρχει, δεν είπα από την αρχή. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω τι λέτε. Αν τώρα εσύ δηλώνεις ότι αυτό το χαρτί είναι η πηγή σου, τότε να σου μιλήσω με σένα. Μου είπες ότι δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τι γράφει μέσα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2017. Η περιουσία αυτή βρίσκεται στα χέρια σου, αν θέλεις μου λες πόσα χρόνια αυτά. Μιλάμε για τα 3 δισεκατομμύρια, τα λέω χοντρικά τώρα. Δηλαδή η περιουσία για την οποία συζητάμε. Από όταν είναι το πυροξύσιο, από ό,τι λέει το πυροξύσιο. Θύμησε μου πότε αυτό, στο περίπου. Να το βρείτε στον κόμμα σπίτι. Το πυροξύσιο μου είναι στον κόμμα σπίτι. Ναι, βέβαια, πότε είναι. Το πυροξύσιο μου είναι στον κόμμα σπίτι. Ναι, δεν μπορεί να μου πει τώρα γιατί. Παρακαλώ, τι ώρα θα πείτε, μπορείτε να πείτε στον κόμμα σπίτι. Ναι, για την οικονομία τη συζήτηση θέλει να μου πει. Αν θέλει, εγώ θα σου ρωτήσω για του στόχου. Για ποιο λόγο να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο να απαντήσω. Θα απαντήσω εγώ τι περιουσιακά στοιχεία και τι έχω. Α, το πυροξύσιο που ελέγχουν τα 600 και τα 2700 είναι στο government screen της Αμερικής. Παρακαλώ, τα τσιράκια στον αγκούν να το δουν. Άρα να το πάρετε από την αρχή και όχι από μένα που μπορώ να πω οτιδήποτε και να μην αγγεί. Να σου δείξω και ένα άλλο χαρτί και να μου απαντήσεις, αν θέλεις. Υπάρχει σφραγίδα, καμία. Είναι επίσημο. Καμία, αλλά το... περίμενε. Α. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει σφραγίδα γιατί είναι στο ίντερνετ. Και επειδή είναι στο ίντερνετ και εκεί μέσα λένε ότι εσύ είσαι πάει. Σφραγή. Παιδική σταθμή Πάτρας. Μπορεί να το λέμε. Τι να δω. Παιδική σταθμή Πάτρας. Ναι. Και το παιδί ενός δισεκατομμυριούχου πάει στο δημοτικό παιδικό σταθμό με κοινωνικά κριτήρια. Που σημαίνει ότι είναι άπορος. Τι να δω. Αυτό είναι τα παιδιά που είναι στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Πάτρας πριν από 3 χρόνια. Και έρχεται κάποιος λοιπόν και σε ρωτάει. Εσύ. Δεν το αναγνωρίζω. Αρτέμις ώρα. Γιατί το παιδί στο δημοτικό παιδικό σταθμό με κοινωνικά κριτήρια για να μην πάρει. Μπορεί παιδική σταθμή, τι είναι παιδική σταθμή. Παιδικό σταθμό. Δημοτικό παιδικό σταθμό. Για να πα στο δημοτικό παιδικό σταθμό πρέπει να έχει ένα πολύ μικρό εισόδημα για να με πάρουν εμένα και να με πάρουν εσένα, α πούμε, που είσαι πλούσιο παράδειγμα. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Για το παιδί μου, το παιδί μου πήγε παιδικό σταθμό. Δημοτικό παιδικό σταθμό. Δεν έχει πάει ποτέ. Δεν έχει πάει. Ποτέ. Καλά να είναι. Δημοτικό παιδικό σταθμό δεν έχει πάει. Και παιδικό σταθμό δεν έχει πάει. Δεν πήγε. Μα έχω 25 χρονών, 26 ένα γιο, 24 μια κόρη, 23 μια άλλη και έχω και ένα άλλο που είναι 8. Γι' αυτό λέω. Δεν έχει πάει ποτέ παιδικό. Δεν έχει πάει, πάμε παρακάτω. Βλέπεις, θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι πράγματα που είναι γραμμένα. Και εγώ στα ρωτάω και εσύ τα απαντάς. Από εκεί και πέρα. Πόσα βίντεο μπορώ να φτιάξω και να σε θέσω. Βρε όσα θέλει. Πόσα χαρτιά μπορώ να φτιάξω και να σε θέσω. 500. Και λοιπόν, και τι λέει το διαδίκτυο. 500. Και το διαδίκτυο τώρα που έχετε βγάλει όλες αυτές τις βρώμες αυτό, εσύ ως ώρας. Και ότι ποιες βρώμες λες. Ό,τι βρώμα θέλεις. Ό,τι τρώνε αίμα ή τα μέλη τώρα που θα αρχίσουν οι μηνύσεις. Ό,τι κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνα, παλαιόμε. Εγώ αντένα είπε, βγήκε μία, βγάλαν. Κοιτάξτε, όταν είσαι ένα κανάλι τώρα που δεν σέβεσαι τον εαυτό σου τίποτα, μπροστά σου είναι 500 εκατομμύρια. Είναι όλα πληρωμένα, είναι όλοι εγκάθαροι και πληρωμένοι και βγαίνει ένα με κρυμμένο πρόσωπο και αλλοιωμένη φωνή και βγαίνει σε κανάλι. Που για να μπει στο κανάλι πρέπει να υπάρχει ειδικό στόχο και. Και είπα ότι όλα σε εμά. Και λέει, εγώ είμαι μέλο, και δεν είναι και μέλο μα. Και ξέρω ότι είναι μέλο μα, δώστε με το όνομά του. Και λέει, ότι θα γίνω συνέλευση, πίνουν αίμα. Τι λέει, τρώνε ομό κρέα. Βιάζουν, κλέβουν παιδάκια. Ξέρετε, καταλάβατε τίποτα. Τώρα ετοιμάζονται 150 μηνύσεις από ό,τι με ειδοποιούν, γιατί υπάρχει στα μέλη ότι όποιο μέλος έχει ζημιά και έχει προσβαθεί, μπορεί να κάνει αγωγή και μηνύσεις στον αντένα. Θα δείτε τουλάχιστον 100 αγωγές, και όχι μηνύσεις, αγωγές, εκεί που πονάτε. Τώρα τι αγωγή να σε δικά στο δικαστήριο. Θα δείτε ότι από τη εβδομάδα που έρχονται, 100 αγωγές στον αντένα και στη δημοσιογράφο για αυτή τη γελιότητα και για κάθε γελιότητα που θα γίνεται. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν θέλω να πω, αφού το είπε μία με κρυμμένη πρόσωπο και με αγιωμένη φωνή, οπότε αυτό τώρα μπορώ να συζητήσω τι λέει αυτή. Καλά, εγώ δεν σε ρώτησα για αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, σου λέω. Είναι αυτό. Ένα παράδειγμα. Θες άλλο. Πώς έχουν πει. Τώρα τελευταία κρυμμένη. Πάμε σε άλλο που έχουν πει. Παιδότοπη. Το διάβασε γι' αυτό. Ότι τι είναι να μα πει ο Σόρα. Κάτσε, ρε, περίμενα να κάνω μια ερώτηση. Απαντά πριν ρωτήσω. Περίμενα. Τι να μα πει ο Σόρα για λεφτά όταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια
έβγαζε, δεν τα έβγαζε πέρα, δουλεύοντας σε παιδότοπο μαζί με τη γυναίκα του, στην οποία ήταν συνέδεος. Φίλε μου, στο Ιλάμος. Πες μου κάτι. Μυαλό στο κεφάλι σου είχες. Προσπαθώ να αποκτώ. Τώρα δηλαδή αυτό, τι θέλεις να μου πεις. Θέλω να σου πω ότι αυτά γράφονται. Μυαλό έχεις στο κεφάλι σου. Καλά, γεια. Η άλλη είναι πίθηκη τελείως. Το μυαλό του πιθήκου δεν μπορεί όπως είναι από το βραβείο να μπορεί να το δώσει. Δεν υπάρχει μυαλό για παραπάνω. Εσύ τι στο διαλόγο πες. Κάτι να σας επίθηκο και άνθρωπο. Οπότε από τη συζήτησή μας δεν τα έχει. Οπότε τα δικαστήρια λένε ψέματα. Η Αμερική λέει ψέματα. Βρε, εγώ δεν σου ξέρω τα δικαστήρια. Εγώ θα συζητήσω εγώ τώρα. Μα έχεις εδώ πέρα τον πρόεδρο της Ενιαίας Συνέλευσης και μου λες να απαντήσω στον κάθε κερατά. Εσύ ήρθες εδώ φορτωμένος και λες ότι τα μέσα ενημέρωση μου κάνουν πόλεμο και λένε πράγματα για μένα που δεν είναι. Δεν κατάλαβε τι σου λέω, ρε αδερφέ. Πάμε να σε ένα συμπέρασμα. Ναι. Και εγώ σου λέω. Και να με δικάσει τι καταλάβει. Τι επιχείρηση είχα και τι έτρωγα. Πώς θα κυρώσεις τα 600 και την Ανατολή. Βρε και 700 να κυρώσεις. Μα πώς θα το κάνεις, πάμε. Μα δεν θέλω να το κάνω. Άρα λοιπόν γιατί να συζητήσω για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Έτρωγα τυρόπιτα που λέει και ο Χίος. Απαγορεύεται να φάω τυρόπιτα, ρε ζω. Καθόλου, γιατί υπάρχει. Τότε γιατί, τι σχέση έχει με τα τυρόπιτα. Έχει σημασία τι επιχείρηση έχει η γυναίκα μου. Πώς την έβγαζα, τι έκανα. Και τώρα θα με ρωτήσεις τι αυτοκίνητο έχουμε, ότι κουστάρω με πάω, ότι κουστάρω παγιτρό και ότι κουστάρω δίνομαι. Δεν με νοιάζει. Άσε ρε Αντώνια, σε νοιάζει, άμα δεν σε νοιάζει, δεν έρθει έτσι. Πάμε άλλο. Ξέρεις τι άλλο. Πες μου κάτι άλλο. Από όλα αυτά, προεξήγησε λίγο στην όλη αυτή. Από όλα αυτά, κάνε ό,τι θέλεις. Πώς θα κυρώσεις τα εξέχοντας. Δεν και εγώ μη διέτερα στα κυρώσεις. Ρε παιδί μου, εσύ μίλα στο τρίτο πρόσωπο. Κάνε ό,τι θέλεις. Πες σε ό,τι κουστάρεις. Πώς θα κυρώσεις τα 600. Μου εκνευρίζεις όμως. Και πώς θα κυρώσεις τα 2-300. Με εκνευρίζεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά πράγματα να κάνει μπροστά του, μου εκνευρίζεται εύκολα. Μα εξήγησε μου να καταλάβω. Μια αστείο προσπάθεια. Με βρικούλη σε βλέπω σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Να το πάλι μας δουλεύει. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε τώρα θα συζητήσουμε για τον βρικούλη. Να πάμε λίγο στην νόηση για τους τηλεθεατές. Να πω εγώ αυτό που θέλω να ρωτάω. Να τελειώσω εγώ, να τελειώσω λίγο. Έχει σημασία. Πες σε ό,τι θέλεις. Ό,τι διαφήμιση κάνεις, πες σε ό,τι θέλεις. Πες σε κάτω ρε παιδί, μας εμπιστεύσουμε. Πώς θα κυρώσεις τα 600 ρε με την απόφαση και από την Αμερική, πώς θα κυρώσεις την Ανατολή, πώς θα κυρώσεις τα παγκόσμια ταμεία τα οποία είναι εκεί και τα υπογράφουν όσο κυβερνήσεις, ό,τι και να πεις για το σώμα, ό,τι γελιότητα, όσο και να το παλέψεις, θα κυρώσεις ποτέ τα ποσά, τα συμβόλαια, τους λογαριασμούς και τα δικαιώματα. Γίνεται. Ερώτηση. Πες μου κάτι, γίνεται. Ερώτηση. Ερώτηση. Μα απάντησε και μετά ρωτάμε. Αν γίνεται. Θα κυρώσω, δεν θέλω να στα κυρώσω. Εγώ σε έχω μέχρι και 700 για να το κάνω καλύτερα. Βρε, ξέχασα τον Αντώνη, μιλάμε στο τρίτο πρόσωπο. Ό,τι και να κάνουν τα κανάλια. Όσο και να θέλει να πει. Εσύ έχεις. Όταν αυτό έχει μια τρύπα, ρε παιδί μου. Δεν έχει μια χαρά. Ότι εδώ έχω μια τρύπα. Ότι τρώω τυρόπιτα. Ότι μ' αρέσουν οι φακές. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει. Πες για τις παλιές μου γκόμενους, πες μου για ό,τι έχω κάνει. Ό,τι διάλογο θέλει να πει. Ό,τι και να. Πώς θα ακυρώσει τα 600. Πώς θα κυρώσεις τον παγκόσμιο πλούτο που είναι τον Ελλήνων, πώς θα κυρώσεις τις αποφάσεις και τον Πασά. Άρα δεν μπορείτε ρε ζωντόβολα. Άρα ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να ρωτάς τώρα, ό,τι γελιότητα τι έκανα, με ποια αν πήγα με τη μάνα κάποιου, ή αν τρέπεις ένα χαστούκι σε ένα γελίο, ή άμα τον έβρισα κάποιον. Πώς θα κυρώσεις τα εργαλεία, άρα όλος ο στόχος είναι τι θα κυρώσετε. Αυτό το σωρά δεν μπορεί να τον ακυρώσει. Στόχο ο δικό μου, σε ρωτάω. Τώρα εσύ μιλά... λες ό,τι θέλει. Γιατί το ξανά πες. Η τέταρτη φορά σου λέω ξέχνα τον Αντώνη. Πάμε στο τέταρτο πρόσωπο. Άρα που σημαίνει ό,τι και να κάνει. Τα εργαλεία, ο πλούτο, τα δικαιώματα και οι αλήθειε δεν ακυρώνουν. Όσο και να χτυπά τον Αρτέμι τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν σ' αρέσει το παπούτσι μου. Δεν το φορά. Εγώ λοιπόν για χαρά. Μα επιτρέπετε κύριε Σόρα να είστε αυτό. Ό,τι γουστάρω ρε θα κάνω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει την οικονομική επιφάνεια που έχει. Ρε την επιφάνεια. Περίμενε, ρε, δεν σε έχω μια ερώτηση. Καρβέ, συνεχίζεις και είσαι σε λάθος μοντέλο. Δεν έχει εσύ την επιφάνεια, την έχει ο λαός. Το λύσαμε. Λάθος εγώ. Πολλά λάθη μαζεμένα στην αρχή. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Περίμενε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι μπροστά μου και μου λέει αυτά τα οποία μου λέει και τα σέβομαι απόλυτα. Γιατί να είναι για μερικά ψωροχιλιάρικα στα δικαστήρια με το συνέτερό του από το παρελθόν στην Πάτρα και δεν πας να του πετάξεις τα λεφτά στη μούρη και να του πεις με απασχολείς ποιος εγώ κάνω ο άνθρωπος που είχες μαζί στον παιδότοπο. Το διαβάζεις σε εφημερίδες και εσύ γιατί ενημερώνεις από τις σου κάνω μήνυση για το που είπες. Να μου κάνεις, αλλά απάντησέ μου. Θα σου κάνω μήνυση για το που είπες. Να μου κάνεις, αλλά απάντησέ μου. Δεν σου απαντάω τίποτα, θα σου κάνω μήνυση και θα δεις το δικό μου. Μάλιστα. Επειδή στο κάνα τέταρτη φορά παρατήρηση και συνεχίζεις και παίζεις μαζί μου είναι πολύ χαζάρικη. Σε ρωτάω. Όχι, έρχεσαι με συμπέρασμα. Έρχεσαι με συμπέρασμα και γι' αυτό που είπες δεσμεύομαι τώρα στην κάμερα θα σου κάνω μήνυση. Τον είπες ότι είναι συνεταίρος μου και γιατί αυτός το είπε ότι είναι εσύ καταστρατηγής και χειραγωγής. Μόνο γι' αυτό.
εσύ το είπες σε μένα, ναι. Ήρθες με, με πρόσχημα ότι είναι ήδη συνεταίρος μου. Άρα δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν σου απαντάω. Ναι. Θα σου απαντήσω στην ίση. Αλλιώς. Πάμε παρά. Κοίτα, κοίτα. Δεσμεύομαι σε αυτό που είπες τώρα, ότι είναι συνεταίρος και δεν του πετάω τα λεφτά, θα σου κάνω μήνυση για αυτό. Στην μήνυση μου θα δεις αν είναι συνεταίρος και πώς πρέπει να απαντάς. Οπότε, από την αρχή σου είπα, ρώτα με ό,τι θέλεις. Εσύ έρχεσαι ότι είναι δεδομένο αυτό. Πόσες μηνύσεις έχω μαζέψει. Εσύ έρχεσαι ότι είναι δεδομένο αυτό. Μου πες και μία με την τέτοια. Δεν το υπογράψω, είναι δικό μου. Ωραία, αν το υπογράψω και θα είναι δύο οι μηνύσεις. Πάμε τώρα. Θα το καλά, θα το δεις. Πάμε τώρα στην τρίτη μηνύση. Στην τρίτη μηνύση, πάμε κάνεις. Υπόθεση δολοφονίας με τον ψυχιάτρο. Βγαίνουν σήμερα τα δημοσιεύματα και λέει ότι ο δολοφόνος, ναι. Με βάση τις απομονωτοφωνίες των τηλεφώνων, μίλησε για 323 δευτερόλεπτα αμέσως μετά το φόνο με το Σόρα. Τι έγινε εκεί, 323 δευτερόλεπτα. Μίλησε ποιος. Εσύ με τον δολοφόνο. Ισχύει καταρχάς αυτό το οποίο λέει η αστυνομία, ναι ή όχι. Το λέει η αστυνομία. Το λέει. Δείστε. Να σου το δείξω πώς ακριβώς να σου το δείξω. Η αστυνομία βγάζει ρεπόρτ και λέει αυτό. Η αστυνομία έβγαλε με βάση το άνοιγμα του τηλεφώνου. Το λέει κανάλι η αστυνομία. Τι εννοείς κανάλι. Βέβαια. Η αστυνομία το λέει. Η αστυνομία δεν το λέει. Άρα λοιπόν, για να το λύσουμε. Όχι, 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 όχι. Δεν σου λέω και θα πας και τρίτη. Εάν πεις ότι ο δολοφόνος μιλάει με μένα τόσα λεπτά. Τι πέντε θα σταματήσουμε. Τις πέντε μηνύσεις. Θα φύγω από εδώ φορτωμένος. Λοιπόν, σε ρωτάω. Φορτώματα θα έχεις μικρέ. Σε ρωτάω. Και τώρα γέλα, αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα. Έχει την υπόψη σου. Σε ρωτάω συγκεκριμένα. Υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία. Σε ρωτάω εγώ συγκεκριμένα. Η αστυνομία το λέει. Η αστυνομία δεν το λέει επίσημα. Σε ρωτάω. Άρα, αν δεν το λέει η αστυνομία, ό,τι άλλο λέγεται, δεν ξέρω τι λένε. Δεν έχει σχέση με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι λένε. Αν όμως η αστυνομία πάρει θέση, γιατί αν μιλήσουμε τώρα εμείς, είναι εκτός της αστυνομίας και θα βρει προεπίξεων. Άρα, αν η αστυνομία λέει αυτό. Ναι, να το πάρω για να απαντήσω. Άρα. Αν δεν το λέει η αστυνομία επίσημα, δεν ξέρω τι λέω. Ερώτηση. Ο Αρτέμις Σόρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο μετά το φόνο. Πότε. Τώρα δίνεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Αχ, θα το δούμε που το πάρει όμως. Κάπου το πάρει, για το δούμε. Εσύ γιατί μπορεί να το πάρει κάπου. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, το πάμε πριν 5 μηνύσεις έχω μαζέψει. Περίμενε. Πάμε παρακάτω. Γιατί νομίζεις ότι δεν είσαι. Είπα εγώ ότι είμαι καλός. Είπα εγώ ότι είμαι καλός. Πάμε παρακάτω. Έχεις μια ιστορία τώρα, την οποία την άνοιξες πριν από ένα διάστημα, εσύ θα μου πεις πως δεν θυμάμαι, και δεν ξέρω αν όλο αυτό οδήγησε και κάπου λάθος ή αν σου είχε ξεφύγει τότε κάπου λάθος και θες να το διορθώσεις. Το μέτωπο που είχες ανοίξει με τους Παραολυμπιονίκες, την θυμάσαι την ιστορία αυτή. Άνοιξα με τους Παραολυμπιονίκες. Είχες ότι είπες τότε και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Πάλι σε διόρθωσε. Δεν ξέρεις τίποτα δηλαδή. Προσπαθώ να μάθω. Γι' αυτό είμαι εδώ για να απαντάς. Λοιπόν, ότι οι Παραολυμπιονίκες είναι κάτι το οποίο, μάλλον οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι το οποίο προσβάλλει την έννοια του Ολυμπισμού. Όχι, δύο διαφορετικά πράγματα. Διάλεξε ποιο. Το δεύτερο. Ισχύει. Δεν υπάρχουν Παραολυμπιακοί. Είναι κάθετο. Ναι, άρα συμφωνούμε σε ότι το έχεις αυτό το πράγμα. Γιατί μου βάζεις χέρι και σε πες Παραολυμπιονίκες. Αυτό είναι διαφορετικό από τους Παραολυμπιακούς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει. Δεν πιστεύω, ξέρω. Εσύ ξέρεις ότι. Άρα δεν μιλάμε για τους Παραολυμπιονίκες. Δεν μ' άφησε να κάνω μια ερώτηση. Λίγο υπομονή. Είπες ότι η Παραολυμπιακή και το θυμάμαι και χαίρομαι που το ξεκαθαρίζεις τώρα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει γιατί προσβάλλει τον Ολυμπισμό. Το λέω σωστά. Άρα, λοιπόν, σωστά. Άρα λοιπόν, όλο αυτό που λέγεται με την βράβευση των Παραολυμπιακών και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι. Ωραία. Αυτή η ιστορία οδήγησε σε μια δίωξη. Και θέλω να πεις. Μια. Που είναι δίωξη. Δεν την έχω τη δίωξη. Τότε γιατί τα συζητάμε. Όταν έρθει και την έχει, θα το συζητήσουμε. Ισχύει δηλαδή. Τίποτα δεν ισχύει. Όλα είναι ψέματα. Μέχρι να δούμε τη δίωξη. Και τι λέει η δίωξη. Μάλιστα. Η δίωξη λοιπόν λέει, στο λέω γιατί προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ και γράφτηκε και φαντάζομαι το χαρτί το έχει ήδη πάρει. Αν δεν το δεν έχω πάρει κανένα χαρτί και αν υπάρχει να το έχετε κι εσείς. Μάλιστα. Άρα αφού δεν το έχετε, δεν το συζητάμε για να το βρούμε, θα το έχουμε. Ερώτηση λοιπόν. Αν διωθεί για αυτό το θέμα, έχετε τι δηλώσει. Κάτσε να το δούμε. Κοιτάξτε. Κάτσε να φέρατε να σα κάνω την ερώτηση και μου απαντάσουμε όπω θέλει. Κάνω και την μιλάμε για δίωξη. Αν σου δώσω ένα χαστούκι τώρα, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Θα πάμε στο εισαγγελέα. Ναι. Θα υπάρξει μια δίωξη. Mm-hmm. Και μπορεί όμως να γίνει και το άλλο. Να πας τώρα μόνο σου και να πεις. Ο Σόρας μου σου χαστούκι. Ναι. Η αστυνομία του είναι εκτός, γνωρίζεις. Ναι, και θα ασκήσει μήνυση. Λες. Ναι, αλλά δεν σου έχω δει. Δηλαδή έχουμε και το αληθινό και το ψεύτικο. Που σημαίνει μπορεί κάποιος να πάει τώρα να κάνει μια μήνυση. Ο εισαγγελέας την πάει στο κρατήριο. Ναι, εσύ όμως γιατί αντιδράσεις αυτή τη μήνυση, αφού το είπες και το στηρίζεις αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή δεν πατάς το λεγόμενο και. Μα αφού σας λέω δεν έχω δίωξη. Εσείς επιμένετε ότι έχουμε. Άρα σας λέω ότι ο καθένας μπορεί να πάει να κάνει μία μήνυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι διώκεσαι ή ότι τελείωσε τίποτα. Άρα εδώ συζητάμε κάτι πριν τη δίωξη
ακόμα σε λίγο θα βγάλουμε και απόφαση δικαστηρίου. Όχι, δεν ενώ έχω δηλώσει. Το βίντεο είναι εκεί. Κανένα σα δεν έχει βγάλει όλο το βίντεο. Όλοι σα βγάζετε κομμάτι, κοκοράθι, επίτηδε για να αλλοιώσετε και τα λεγόμενά μου αλλά και την τεράστια Ελλήνο συνέλευση. Mm-hmm. Αλλά και του Ελλήνου τεράστιου αγώνε. Κανένα σα δεν έχει βγάλει το βίντεο. Το βίντεο όμω στο διαδίκτυο είναι. Δεν λέει κανένα για του παραλυμπιονίκε ούτε για του ανάπηρου. Μιλάω για αυτού που φτιάξαν του παραλυμπιακού. Βέβαια το βίντεο δεν το έχετε βγάλει ποτέ κανένα σα, δεν το μάθετε δηλαδή. Απλά στέκεστε εκεί και παίζετε. Μάλιστα. Και να παίξετε σε ένα δικαστήριο, σε ένα κρατήριο, δεν θα παίξετε. Mm-hmm. Θα πάει αλλού δουλειά. Οπότε θα πάνε τα στοιχεία. Και βεβαίω εγώ είμαι κάθετο και δεν αλλάζω κουβέντα. Δημόσια. Δεν φεύγει κουβέντα. Μάλιστα. Το παράολυμπιακή δεν είναι το ίδιο με το παράνομο. Οπότε στηρίζετε την παρανομία και τον παραολυμπιακό. Με την παραοικονομία και το παραεμπόριο, τι διαφορά έχει ο παραολυμπιακό. Πέτρεψε. Με σαν σαν έκφραση να δώσει κιόλα. Α, το λέω, εσεί δεν το λέτε. Δηλαδή, εγώ το λέω. Εγώ άρα κάνω τον τροχό τώρα. Πάμε. Το εμπόριο και το παραεμπόριο, τι διαφορά έχει. Α, το ένα είναι νόμο, το άλλο παράνομο. Ο νόμο και ο παράνομο. Τι διαφορά έχει. Ούτε αυτή τη βλέπετε την παρανομία. Ο νόμο είναι αυτό και ο παράνομο είναι αυτό. Οπότε οι Ολυμπιακοί είναι αυτοί και οι παραολυμπιακοί είναι αυτοί. Ούτε αυτή βλέπετε τη διαφορά. Καθόλου, έτσι. Δεν σα κάνει καμία εντύπωση. Μόνο εμένα. Δηλαδή, ανακάλυψε τον τροχό τώρα. Άρα λοιπόν είναι παρά. Ό,τι παρά. Φύση και παραφύση. Ξυπνήστε μου, λοιπόν, τι μου καταλαβαίνω εγώ. Οπότε η φύση με το παραφύση είναι το ίδιο για εσά. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Οι αξίε με τι αντιαξίε είναι το ίδιο για εσά. Δεν γίνεται έτσι. Είναι τελείω διαφορετικό. Και εκείνο και αν το θέλετε, ιδιαίτερα οι Ολυμπιαγόνε, δεν είναι ούτε του Χριστού, ούτε τη Παναγία, ούτε του Αλάχ, ούτε του Θηφέτ, ούτε καμιά νου. Είναι του Δία, ναι ή όχι. Οι Ολυμπιακοί αγώνε, ναι, από εκεί ξεκινήσαμε. Όχι, με το λίγο. Με το λίγο. Η φλόγα είναι του Δίου ή δεν είναι. Η ιερή φλόγα τη Ολυμπία είναι του Δίου ή δεν είναι. Και διαβάζετε και είναι του Δία. Ωραία. Τι δουλειά έχει ρε φίλε να πηγαίνει όπου κουστάρετε. Ποιο σα έδωσε το γίνει να το κάνετε. Εμεί ποιοι είμαστε τώρα για να το λε έτσι. Εμεί είμαστε οι Έλληνε. Οι άλλοι που το κάνανε και φτιάξαν του Παραλυμπιακού αγώνε. Ποιοι είστε. Και γιατί πάτε τη φλόγα οπουδήποτε. Ποιο σα έδωσε το δικαίωμα. Mm-hmm. Δηλαδή, πνευματικό δικαίωμα δικό μου δεν είναι ως κυρίαρχο Έλληνα. Άρα, άρα λοιπόν, πες μου, κυρίαρχο δικαίωμά μου είναι ή δεν είναι. Άρα. Τι έχω εγώ δηλαδή σαν Έλληνα. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι μια τσαρχή. Εγώ σαν Έλληνα, τι έχω. Ξέρω να σου κάνω μια ερώτηση. Μια από τι αρχέ του κόμματο είναι και η μόνη μητέρα. Δεν είναι κόμματο, τρέτα από τον λάθο του πα, είναι φορέα. Ωραία. Μια από τι βασικέ αρχέ του φορέα. Φαντάζομαι Ολυμπιακοί αγώνε για πάντα στην Ελλάδα. Και όχι γύρω-γύρω στον κόσμο. Πρόσεξε. Κάνε ό,τι διοργάνωση θέλει. Δεν σου κόβω δικαίωμα καθόλου. Κάντε σχολική. Μπορείτε να κάνετε σε διαφορετικά άτομα και όχι ανάπηρα. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι αύριο θα μπορώ να πάθω εγώ ένα τύχημα, ρε φίλε. Πάθω εσύ ένα τύχημα. Όχι, μην πάθει κάτι. Αλλά άστο τώρα, εσύ τώρα. Λέμε παθαίνει κάτι. Που σημαίνει έχει κοπεί ένα χέρι, ένα πόδι. Αυτό μετά τι έγινε. Έγινε διαφορετικό. Δεν γεννήθηκε έτσι. Mm-hmm. Όλα τα εμβόλια που κάνουν ανάπηρα όλα τα παιδιά, όλε αυτέ οι παθήσει γεννιούνται διαβητικά. Έχουμε αυτιστικά χιλιάδε. Αυτά το περιβάλλον μα εμεί δεν τα κάνουμε. Φταίνε και εμεί που δεν προσέξαμε και δεν φτιάξαμε απογετία. Οπότε αυτά τα παιδιά, σήμερα που ο Τσίπρας έκοψε 400 ευρώ από τα ΑΜΕΑ, γιατί δεν μίλησε κανένα. Να σου πω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι έχει ένα ανάπηρο παιδί στην οικογένειά σου, για αδερφή, οτιδήποτε. Να πα να τη χειροκροτήσει, να τη δώσουμε μετάλλιο, για ποιο για την αναπηρία τη. Καταλαβαίνει τι μου λε. Πε μου κάτι, μιλάμε για νομοτέλεια. Και εφόσον ο άνθρωπο δημιουργήθηκε για να είναι στην νομοτέλεια και για να ζήσει. Δεν κάτι γίνεται εδώ, αδερφέ. Πώ είναι νομοτέλεια και ατέλεια. Αλλά βεβαίως μπορεί να γυμναστεί οπουδήποτε σε χιλιάδες αγωνιστικές. Γιατί παραλυμπιακή, γιατί προσβάλλει στην Ολυμπία. Μάλιστα. Να σου πω και κάτι. Για μια τεράστια γάλια κοσμοθέαση δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα πόδι. Αλλά θες να πας στους Ολυμπιακούς. Πήγε. Εγώ παράδειγμα δεν τραγουδάω καλά. Και αύριο θα είμαι αρχηγός. Και επειδή είμαι αρχηγός, θα φτιάξουμε ένα κλαμπ το οποίο θα είναι για κακόφωνους και θα μου δώσει και βραβείο του μεγαλύτερου κακόφωνου. Πώς το καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα έχουμε αυτούς που τραγουδάνε πάρα πολύ καλά οι καλλιτέχνες και θα έχουμε και βραβεία ίσα με τους αυτούς που δεν τραγουδάνε καλά. Πώς το αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ μου. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό. Είναι παράλογο. Παράλογο, παράνομο, παραεμπόριο, παραολυμπιακή, παραφύση, παράνομα. Όλα αυτά τα παρά είναι και αυτό. Και κάποιος έπρεπε να το σταματήσει. Και αυτός που πρέπει να το σταματήσει, αν δεν είμαστε εμείς και τώρα, ποιος θα το κάνει. Πόσο με δηλώνει λοιπόν του Ολυμπιακού Αγώνε. Πόσο έφερε την παραφύση με τη φύση να είναι ίδια. Πώς έφερε την παρανομία με τον νόμο και σήμερα αυτό συμβαίνει. Αυτοί που βγάζουν τους νόμους είναι παράνομοι. Πότε εκτιμάσαι ότι θα έχουμε εκλογές. Μα εξαρτάται. Ναι, αν το θες από μια μεριά από εμάς εξαρτάται. Απ' την άλλη, ας κάνουν όποτε θέλουν. Mm-hmm. Όποτε και να κάνουν θα χάσουν. Θα χάσουν και θα κερδίσει ποιος.
οι Έλληνες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διάβασα μια εκτίμησή σου, πες μου αν. Και εδώ έχω κάνει λάθος γιατί το έχω διαβάσει σωστά, γιατί εκκρεμεί και η πέμπτη μήνυση μας στις 4, ότι ένα κόμμα το οποίο θα ξεκινάει και θα έχει μέσα το φορέα το δικό σου θα είναι κοντά στο 35%. Μα τώρα είμαστε 35 με 37. Είμαστε πολύ στερεωμένοι και ξέρετε πώς είναι το δικό μας. Με έχεις καταχαιριάσει τόσες φορές, είπα και κάτι σωστό. Αδερφέ, κάνεις μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό που θέλεις, δεν θες να με βάλεις για να πει αλήθεια. Συνέχεια κάθεσαι με κάθε λεπτομέρειες και γελιότητες σε τόσο μεγάλα θέματα. Είναι σαν να κάτσει ένας ελέφαντας και να κάθεσαι τώρα με νυχάκι που έχει σπάσει. Ή γιατί ο ελέφαντας βρέθηκε εκεί και γιατί δεν πήγε καλά εκεί. Μόνο ο ελέφαντας θα πάρει έως 35 με 37%. Είμαστε ήδη 35 με 37, αλλά αυτά είναι στη φάση. Όχι σε τα νούμερα τα δικά τους. Τα δικά τους δεν είναι νούμερα, είναι μόνο τηλεοπτικά φουσκωτά. Και να σας πω και κάτι. Εσείς οι άνθρωποι του καναλιού το έχετε δει και το έχετε ζήσει. Πάλι με τα κανάλια. Εδώ πας για αυτοδυναμία, πάλι με τα κανάλια σχολείς. Θα σας πω τι εννοώ. Θα σας πω, βλέπετε ότι αυτό το ξεφούσκωμα και το φούσκωμα, το οποίο δημιουργείται μέσω των καναλιών, από μια κοινή γνώμη, δεν έχει βάση, δεν έχει κόμμα. Τη στιγμή που κάτι είναι συμπαγές, και έχει δόμη και βάση, δεν ξεφούσκωνε. Δεν θέλω να πω, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση. Καταρχάς δεν είμαστε παιδιά των καναλιών. Δεν είμαστε παιδιά των δημοσιογράφων, των στόλων. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι των εκκλησιών. Όταν βλέπεις σήμερα ότι όλοι επιτέθηκαν και αν το δείτε, επιτέθηκε και η εκκλησία σε μας, έτσι. Επιτέθηκε η εκκλησία επίσημα. Εάν λοιπόν αύριο μεθαύριο γίνουν εκλογές και εσύ, με βάση τα ποσοστά που μου λες, έτσι όπως πάνε και το εκλογικό σύστημα, έχεις αυτοδυναμία. Θέλω να μου πεις για να κλείσουν αυτή την. Όχι μόνο αυτοδυναμία, το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα με αποτέλεσμα δεν έχουν όλοι μαζί, δεν έχουν 20%. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι πολύ για το μεταξύ τώρα. Μα δεν σου κάνω την ερώτηση για να μου τελειώσει. Λοιπόν, γίνονται εκλογές και παίρνεις ένα ποσοστό το οποίο, αν είναι αυτό που μου λες, με βάση το σημερινό εκλογικό νόμο, πας για αυτοδυναμία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί υπάρχει ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή ακούει και θέλει να ξέρει αν θα ψηφίσει εσένα, εμένα, το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε εμάς δεν υπάρχουν πρόσωπα. Περίμενε. Η Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι πρόσωπο ώρα. Ναι, αλλά ένα πρόσωπο πρέπει να έχει με βάση τον εκλογικό νόμο για να κατέβει τι εκλογέ. Κάποιο πρέπει να κατέβει μπροστά. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά εκείνο δεν είναι πρόσωπο. Σημαίνει ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Είναι θέμα ακόμα ιδεολογία. Άρα λοιπόν, θέμα γενικότητα είναι η Ελλήνων Συνέλευση και σήμερα ψηφίζουν οι Έλληνε του Έλληνε. Δεν με έχει αφήσει να την κάνω την ερώτηση. Θέλω να μου πει τα 3-4 πρώτα πράγματα που θα κάνει στην περίπτωση που έχει αυτοδυναμία και να αλλάξει την κυβέρνηση. Τα 4 πράγματα ω βασικέ αρχέ. Αγαπητέ Αντώνη, είναι στην επόμενη μέρα, είναι, ουσιαστικά είναι στις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες... Τέσσερις, πέντε βασικές, επίτρεψέ μου να ακούσω. Για πρώτη φορά, τις έχουμε βάλει μέσα στην έγκριση, όταν πήγαμε να κατατέσουμε το φορέα, κατατέθηκε η διακήρυξη, που σχεδόν δεν έχει κανένας, και πραγματικά εσείς δεν πρέπει να διαβάσετε τη διακήρυξη μας. Είναι μόνο η γενικότητα. Δεν έχει να κάνει με κόμμα με δόγμα. Κακώς και βλέπετε, ουσιαστικά αν δείτε σήμερα, ο τσακωμός που σήμερα βαίνουμε στο κανάλι της διαβίωσης και του αγώνα μας, βλέπεις Εβραίους στο Αττίτες να με πολεμάνε. Για μας είναι πολίτες. Και σήμερα αυτός που βρίζει εμένα. Μα εγώ δεν του έχω πάρει τίποτα. Ο Σόρας τι έχει κάνει στην Ελλάδα, έχει κάνει κάτι κακό. Άρα οι Εβραίοι δεν θα φύγουν από τη χώρα σε περίπτωση που εκλεγεί. Ο πολίτης θα σέβεται. Δεν είναι θέμα συγχώρεσης. Είναι θέμα τι έκανε. Δεν έχουμε λεφτά. Σε πολέμησε, το είπες. Ναι, δεν είναι πολέμησε αυτό που δουλεύει ή αυτό που έχει ένα διαβατήριο και δουλεύει σαφώ ότι κρέμεται από κάπου, αλλά είναι εκεί. Δεν με πολεμάνε. Με πολεμάνε και ποιο αυτό. Για να μην κανένα εδώ πέρα. Άσε τα κριτήρια, τα βρει άλλο. Πάω να σου πω τι πόλεμο. Δηλαδή είναι εκεί δαιμονισμένοι. Οι οποίοι τι διαφορά είναι ένα χριστιανό από έναν Εβραίο, αφού όλο το σώμα εκεί μέσα στην εκκλησία μου είναι το Εβραϊκό. Δεν γίνεται. Τι έχει μείνει εκεί μέσα. Όλο το σώμα είναι Εβραίο, δεν είναι εκεί μέσα. Να χάσει ψήφου τώρα. Θα βάζει με την εκκλησία. Μα δεν θέλω ψήφου εγώ. Δεν ζητάω από κανένα ψήφο. Η ψήφη θα είναι στο ελληνικό λαό. Θα το κανονίσω εγώ. Εσύ το κανονίσω. Το τι αρχηγό είναι. Ένα βασίλειο πρέπει να κάνει κουμάντο. Δεν θέλω λοιπόν ψήφου εγώ. Έχω φάει 4 μηνύσει και δεν έχω πάρει τη θέση σου ακόμα. Φαντάσου να τολμήσω σπόρα και τη θέση. Όταν ξύδεσαι στην κίτσα του Τζομπάνι, ρε φέρα, θα τη φάσει. Το ξέρω. Οπότε πολύ το συζητά και δεν είναι. Θα την αρπάξει τη μία, θα την αρπάξει. Τώρα τι άλλε άστε, εντάξει. Είναι, θα είναι κάμπα οι άλλε. Κάτσε να παίξει πώ θα παίξει και θα το δει. Κάμπα για το μέλλον οι άλλε μηνύσει, ξεκινάμε με μία. Οπότε τι γίνεται. Μην το βλέπει. Εμεί δεν είναι ότι παρακαλάμε κάποιον. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να φυγεί. Δεν μου έχει απαντήσει αυτό του ερώτηση όμω. Και αυτό είναι παράδειγμα παλαιοκομματικού πολιτικού αρχηγού. Σου λέω ποιε είναι αυτό. Αυτό είναι θέμα μήνυση τώρα. Την Πέμπτη. Τι δίσα. Ωραία. Γιατί είχα αρχίσει καστέρηση, χριστιανικό σύνδρομο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λοιπόν τα 3-4. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι του παλαιοτικού, παλαιοκομματικού κατεστημένου, τα λέει ξεκάθαρα γρήγορα. 1-2-3-4. Εκλέγησε και έχεις αυτοδυναμία. 1-2-3-4, τι κάνεις. Το πράγμα που είναι να ξεκαθαρίσουν οι πιστοί. Στείνονται 5 επιτροπές, οι οποίες ξεκαθαρίζουν όλο το δημοσίωμα. Και οι δικαστικές και στείνεται μια πολύ ξεκάθαρη δικαστική επιτροπή, η οποία πρέπει μέσα σε κάθε αποτέλεσμα που βγαίνει. Να δίνει την απάντησή της και να δικάζει από το αίτιο, την αιτία τι έχει γίνει.
Άρα λοιπόν ένα ξεκαθάρισμα κράτους. Το πρώτο πλήγμα. Πρώτο. Δεύτερο. Το δεύτερο κομμάτι, αμέσως πρέπει να πάμε σε μια πραγματική. Θα δούμε και το περιβάλλον μπροστά μας. Τώρα βέβαια αυτά είναι θέματα τα οποία αν μιλήσουμε για κάθε κυριαρχία. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για κάθε κυριαρχία που να μην κλονίζει τη θέση μας, το πρώτο δε που θα κάνουμε είναι για να πάμε σε μια πραγματική εθνοσυνέλευση. Ξέρετε, κανένας δεν έχει κάνει μια εθνοσυνέλευση. Ούτε η Αμερική έχει κάνει. Το να βγει κάποιος μια κλίκα και να πει ότι θα κάνουμε εθνοσυνέλευση και θα βγάλουμε νόμους. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω ότι θα είναι καλύτερη από τους πρώτους. Ουσιαστικά είναι πάλι δική μας νόμη. Ακόμα και αυτές που έχει κάνει ο Καποδίστριας, καλά τις έκανε, είναι νόμη που έβαλε ο Καποδίστριας. Εθνοσυνέλευση τι σημαίνει πρακτικά, θα μαζέψουμε τους Έλληνες κάπου και θα συζητήσουμε. Πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες, όπως είναι οι εκλογές, αντί να πάμε σε κάλπη που ξέρω ότι ψηφίσατε, για να πάμε στην κάλπη που η κάλπη είναι κάλπη και οπότε δεν έχουμε μέσα και μετράνε τα άλλα τα παιδιά και δύο εβραϊκοί σίγουρα και τα καίμε γρήγορα για να μην ξέρουμε τι γίνεται. Άρα ψήφισε ό,τι θέλει, αλλά εμεί θα βλέπουμε τι κουστάρουμε από το σύστημα σήμερα. Αν δηλαδή είναι η απάτη της απάτης, ο απάτη. Ναι, αλλά να βγεις με αυτό το σύστημα, τι θα λες μετά. Θα το δούμε πώς θα πούμε με αυτό το σύστημα. Τώρα που θα είμαστε εμείς εκεί, θα έχουμε τοποτηρητές δικές μας από το εξωτερικό, θα καλέσουμε τοποτηρητές από την ΟΗΕ, θα έχουμε δικές μας τάσεις δεδομένων, γι' αυτό φτιάχνουμε κεντρικές, γι' αυτό οργανωνόμαστε πολύ καλά, γι' αυτό φτιάχνουμε τη δομή, θα φωνάξουμε τους τοποτηρητές και θα δούμε μα θα κλέψεις. Τρίτο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να ξέρουμε ότι θα πάμε σε εθνοσυνέλευση. Η εθνοσυνέλευση δεν θα γίνει για να βγάλω εγώ νόμους ή τουλάχιστον αυτή που θα είναι πάνω στο φέτο ή στη διακυβέρνηση. Μια εθνοσυνέλευση θα γίνει για να εγκαθιδρυθούν τα ελάνια πρωτόκολλα. Που από εκεί θα πορεύουν οι νόμοι. Έχει πολύ σημασία να διαβάσετε τα πρωτόκολλα. Άρα θα αλλάξει και το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα που το λέτε σήμερα είναι ένα δεκαϊκό σύστημα, το οποίο είναι μια πολυνομία. Σήμερα, αν το θέλετε, η άποψή μου, τουλάχιστον μπορώ να τη λέω ελεύθερα, αν λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, σας λέω ότι σήμερα ψηφίζουν το αίτιο. Οπότε και μετά στα δικαστήρια δικάζουν το αποτέλεσμα της αιτίας. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Οι πιο πολλοί νόμοι μας ενοχλούν όλοι και είναι παράνομοι. Αλλά όμως μας πιέζουν και είτε από δειλία, είτε εκ πεπιθήσεως πρέπει να την πληρώνουμε για να τους. Πες μου και ένα τρίτο που έχει να κάνει με την οικονομία για να κλείσουμε. Δεν καίει και τον κάθε Έλληνα, το ξέρει πολύ καλά, μόνο εσένα δεν καίει. Χ σε όλα τα δάνεια. Δεν χρωστάει κανείς τίποτα. Οι τράπεζες έχουν ξοφληθεί από το δημόσιο κουρναμπά, αν το θέλετε. Δεν χρωστάει κανένας και 20.000 όπως το έχουμε γράψει και στην επόμενη μέρα στο κάθε αφημί μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, που σημαίνει για να αυτά θα είναι, αυτά, κοινά, θα είναι ατομικά λεφτά δηλαδή. Είναι ατομικά στο κάθε. Τώρα όμως τους παρτάκηδες που λέγαμε στην αρχή όμως ότι δεν τους θέλουμε. Δηλαδή, άμα βάλεις 20.000 στον καθένα, γιατί δεν είναι παρτάκες που σου είπα εγώ βάλε. Δεν είναι παρτάκες γιατί μπορούν όλοι. Δεν το παίρνεις εσύ. Κοίτα, βέβαια, είτε η αρετή. Αυτό είναι. Δηλαδή, οι αρετοί έχουν να το πάρουν όλοι μαζί. Τώρα αυτό που είμαστε φιλαράκια δεν γίνεται. Γι' αυτό και αν δείτε και στα πρωτόκολλα. Όλοι 20, ανεξαιρέτως, και οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει για μας. Ακούστε. Το ποιο σε πολεμάει τώρα. Και οι δημοσιογράφοι. Τα πάρουν. Θα πάρουν και οι δημοσιογράφοι. Μα δεν μπορεί η πολιτεία να βγάλει κάποιον έξω. Είναι τα πρωτόκολλά μας τέτοια. Σα το εξηγώ. Δεν μπορεί η πολιτεία να βγάλει κάποιον έξω. Για την πολιτεία. Και στον Τζίπρα και στον Ζουτάκη θα πάρει από 20. Μα δεν μπορεί όταν έχει ελληνικά χαρτιά. Ακόμα και σε έναν Αλβανό που έχει ελληνικά χαρτιά θα πάρει. Ακόμα και σε ένα Βούλγαρο που έχει ελληνικά χαρτιά. Όποιο έχει ελληνικό χαρτί, ταυτότητα, εργασία, τα πάντα. Και έχει ελληνικού. Μα δεν μπορώ. Να βγάλω τίποτα από αυτούς, ό,τι λέει ο νόμος. Μάλιστα. Η πολιτεία, μιλάμε για πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να σεβαστεί ανεξαιρέτου τι είναι. Ας είναι επίλυδας. Αφού ζει μαζί μου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας. Θα απολαμβάνει, άμα το θέλετε, ο επίλυδας την πολιτεία. Ο επίλυδας θα το απολαμβάνει την πολιτεία. Εγώ δεν μπορώ να τη βάλω μόνος μου οτιδήποτε. Εφόσον έχω πρωτόκολλα, όλα θα απορρέουν από τα πρωτόκολλα. Άρα περισσεύει ο Σόρας, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο καθένας. Όλοι περισσεύουν. Υπάρχουν πρωτόκολλα και εκτελείς αυτά. Άρα κακώς λέμε τι θα κάνετε. Τα πρωτόκολλα σημαδεύουν την ίδια την πολιτική ζωή. Το κονδύλι αυτό 20.000 σε κάθε Έλληνα, 10 εκατομμύρια Έλληνες, το έχεις υπολογίσει, το έχουμε. Βεβαίως. Μα ήδη στον Άριο Πάγο, όταν καταθέσαμε και τις δύο περιουσίες, από πού θα φτιάξουμε αυτά που λέμε. Μάλιστα. Και είναι και οι λογαριασμοί από που είναι κατατεθειμένα στον Άριο Πάγο. Παρακαλώ να πάρετε όλη την εγκύκλιο με το πρωτόκολλο του Άριου Πάγου. Εγώ μπορώ να τα πάρω προκαταβολή να πληρώσω και τις μηνύσεις τώρα τα 20.000 τα δικά μου. Προκαταβολή δεν μπορεί να πάρει. Χαστούκια μπορεί να πάρει. Μαζί με την Ελλάδα όμως μπορεί να τα πάρει. Πριν πάρω τα χαστούκια, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.